Λοιπόν, έχει περάσει και αρκετά η ώρα. Εμείς είμαστε η μπλε ομάδα και ο σκοπός μας είναι να υπερασπιστούμε τον γιατρό. Πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε. Έχει διάφορα σημεία, αρκετά γκρίζα το περιστατικό. Έτσι λοιπόν, θέλω τη βοήθεια όλων σας για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Λοιπόν, το περιστατικό της διαμάχης μας είναι ένα περιστατικό που έχει σχέση με συμπτώματα από το κατώτερο οροπητικό και με την ακράτεια των ούρων. Για να το δούμε σιγά σιγά. Έχουμε την κυρία Αναστασία. Η κυρία Αναστασία είναι 68 ετών. Από άποψη ηλικίας είναι σχετικά ηλικιωμένη, όμως όχι κάτι ιδιαίτερο. Έχει ακράτεια ούρων και αναγκάζεται να αλλάζει 3 σεβιέτες την ημέρα. Το βράδυ σηκώνεται για να ουρήσει 2 με 3 φορές και το βράδυ βάζει πάνω ακράτειας. Το βράδυ δυσκολεύεται περισσότερο να ελέγξει τα ούρα. Τα έχει αυτά τα συμπτώματα περίπου 5 χρόνια. Έχει καύσο κατά την ούρηση και επώδυνη κύτταρη. Δεν έχουμε τέτοια συμπτώματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν συμπτώματα καυσουρίας ή επώδυνης ούρησης. Δεν έχει επεισόδια ουρολοιμώξεων. Δεν έχει κάνει εξέταση ούρων τα τελευταία 2 χρόνια. Όταν βύχει, χάνει ούρα. Χάνει ούρα όταν γελάει, όταν περπατάει, όταν κάνει δουλειές στο σπίτι και κυρίως όταν πηγαίνει, αυτό που την ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όταν πηγαίνει για ψώνια στην αγορά, χάνει ούρα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα αρχικά που έχουμε. Από το ιατρικό ιστορικό της. Έχει μια ήπια αρτηριακή υπέρταση και παίρνει αγωγή εδώ και 6 χρόνια. Το φάρμακο που παίρνει έχει μια χαμηλή δόση διουρητικού. Το παίρνει το πρωί. Είναι μια συνεπής ασθενής. Και έχει πάρει επίσης αντιχολιναργικό. Έχει πάρει την νταριφενακίνη στα 15 μιλιγκράμμ για ένα πεντάμετρο. Αλλά δεν είχε κάποια αξιόλογη βελτίωση. Σε εμάς έρχεται ουσιαστικά για δεύτερη επίσκεψη. Έχει έρθει μια φορά, έχει εξεταστεί από άλλους συναδέλφους μέσα στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά την είδαν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο πολυριζίτιδας που το αναφέρει ότι ήταν πριν 2-3 χρόνια. Δεν μας αναφέρει κάτι άλλο, λέει γενικά για κάποια πολυριζίτιδα. Και από τότε έχουν επιδεινωθεί τα συμπτώματά της. Από τότε κάπου χρειάζεται και κάποιο βοήθημα για να περπατάει. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει αρχίσει να έχει και κινητικά προβλήματα. Και ελαττώθηκαν οι ικανότητές της να κάνει δουλειές μέσα στο σπίτι. Αυτά είναι όσον αφορά τα στοιχεία της κυρίας Αναστασίας. Όσον αφορά το κοινωνικό ιστορικό, είναι παντρεμένη εδώ και πολλά χρόνια, έχει 2 παιδιά. Ήταν μια δραστήρια κοινωνική γυναίκα. Τώρα λέει ότι αισθάνεται ότι είναι συνέχεια βρεγμένη, δεν βγαίνει από το σπίτι, ντρέπεται για αυτή την κατάσταση, νιώθει ότι μυρίζει, ντρέπεται να πάρει αγκαλιά το εγγόνι της. Περιγράφει πράγματα αρκετά χαρακτηριστικά που περιγράφουν γυναίκες γενικά που είναι δραστήριες και τους αρέσει να ζήσουν. Σε αυτή φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί λοιπόν η ποιότητα ζωής της. Το σημαντικό είναι ότι έχει ένα γιο δικηγόρο, ο οποίος μάλιστα έχει και σημαντικές επαφές στον ακαδημαϊκό χώρο. Μπαίνουν λοιπόν κάποια ερωτηματικά στο πώς, αφού έχουμε αυτά τα στοιχεία, πάμε στο ουσιαστικό κομμάτι, στο πώς θα την προσεγγίσουμε διαγνωστικά. Βγάζουμε εδώ κάποιες εξετάσεις και να κουβεντιάσουμε γενικά, να μου πείτε ποιες εξετάσεις νομίζετε ότι πρέπει να γίνουν από αυτές που φαίνονται στην διαφάνεια σιγά σιγά. Λοιπόν, κλινική εξέταση, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί? Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει μια κλινική εξέταση. Νευρολογική εξέταση πρέπει να γίνει? Πρέπει. Ναι, παρακαλώ. Πρέπει. Πρέπει να γίνει, έτσι. Γενικά. Και ίσως και όχι μόνο άντρα, ίσως και λίγο περισσότερο.
Ωραία. Γενικά στην καθημερινή πράξη, κάνετε νευρολογική εξέταση σε τέτοιους ασθενείς ή όχι? Τι είναι αυτό που κυρίως επικρατεί? Το όχι ή το ναι? Το όχι, ας σηκώσουν τα χέρια όσοι λένε όχι. Όχι. Και εγώ θεωρώ ότι μάλλον αυτό που γίνεται καθημερινά από τους γενικούς ουρολόγους είναι ότι δεν γίνεται η νευρολογική εξέταση, ούτε καν η αδρή. Τώρα, τι εννοούμε με την νευρολογική εξέταση, θα μου πείτε, έτσι δεν είναι? Τι κάνουμε σαν νευρολογική εξέταση και τι θα μας προσφέρει η νευρολογική εξέταση? Θα έλεγα ότι ίσως συμφωνείτε, ένα βολβοσιρακώδες αντανακλαστικό βοηθάει, μας δίνει κάποια στοιχεία. Δίνει κάποια στοιχεία. Βέβαια, δίνει στοιχεία πότε? Όταν είναι θετικό. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα είναι αρνητικό, το 50% των περιπτώσεων οι υγιείς έχουν αρνητικό. Άρα... Τι σημαίνει θετικό? Θα το πούμε. Αν είναι αρνητικό, έτσι, δεν λέει τίποτα. Το θετικό μας προσφέρει κάτι. Άρα δεν είναι και τίποτα φοβερό. Έτσι. Δηλαδή, αν μας πούνε οι άλλοι, ξέρω εγώ, έγινε νευρολογικός έλεγχος. Εντάξει. Το βολβοσιρακώδες αντανακλαστικό είναι θετικό, έτσι, αν με πλήξη της κλειτορίδας ή του χαλινού έχουμε σύσπαση του σφυκτήρα στο προκτό. Τα υπόλοιπα που πρέπει κανείς να κάνει είναι να ελέγχει την περιοχή της σέλας, όπως λέμε, για αίσθηση ψυχρού και ζέστης, αν υπάρχει αίσθηση στο τρύπημα, να βλέπουμε τενόντια αντανακλαστικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται έτσι στην καθημερινή πράξη, ενώ το σωστό είναι να γίνεται. Παρακαλώ. Αν επιτρέπετε να παρατηρήσω... Γι' αυτό είμαστε, για να... Ότι η συγκεκριμένη ασθενής όμως δεν είναι ασθενής του γενικού πληθυσμού. Συμφωνώ. Όχι, όπως συμφωνώ ότι ένας άνθρωπος που δεν σου αναφέρει κανένα νευρολογικό πρόβλημα, δικαιούσε να μην προχωρήσει ενδελεχής νευρολογική εξέταση. Όμως είναι μια γυναίκα που χρησιμοποιεί μπαστούνι τα τελευταίο καιρό και σου αναφέρει και μια πολυριζίτιδα. Άρα, εδώ ήταν καλό σε μια να άλλη γίνει κατηγορία και πρέπει να γίνει. Ωραία, συμφωνούμε. Η εξέταση των ούρων, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, και τη γενική και την καλλιέργεια των ούρων, είναι πολύ... Ναι, παρακαλώ. Μόνο μια ερώτηση αναφορικά με την κλινική εξέταση. Ναι. Τις κυρίες όλες τις εξετάζετε πάνω στο βούμ? Ναι, βέβαια. Okay. Ναι, αυτή είναι η προσωπική εμπειρία μου, αλλά και στο περιστατικό. Τώρα για το περιστατικό θα πούμε μετά τι έχει γίνει στο περιστατικό. Okay. Το θεωρώ πάρα πολύ βασικό. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να γίνεται μια πολύ καλή κλινική εξέταση και κολπική. Έτσι είναι εκ των ουκάνευ. Εξέταση των ούρων νομίζω συμφωνούμε όλοι πρέπει να γίνει. Το υπερηχογράφημα θα κάναμε. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον όλοι θα κάναμε, έτσι. Το τεστ των μάκτρων. Το PAN test, για να πούμε τι είναι το τεστ των μάκτρων, είναι η μοναδική αντικειμενική εξέταση αξιολόγησης της βαρύτητας της ακράτειας. Το αντικειμενική το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί έχει αμφισβητηθεί και αυτό λίγο. Είναι πολύ εύκολο. Έχω την αίσθηση ότι γίνεται ελάχιστα. Ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο και μας δίνει κάποια στοιχεία, έτσι, για τη βαρύτητα της ακράτειας. Να αντικειμενοποιήσουμε τη βαρύτητα της ακράτειας. Πώς γίνεται? Το πιο κλασικό είναι αυτό που προτείνει η ICS το μίας ώρας, test pant. Η γυναίκα έρχεται με μια σερβιέτα, μέσα στη σακουλίτσα που είναι η σερβιέτα, την φοράει. Στο ξεκίνημα έχει πιει 500 ml νερό και το πρόγραμμα προβλέπει στη μισή ώρα να αρχίσουν να γίνονται κάποια τεστ. Το πρώτο είναι ότι αρχίζει και περπατάει για ένα τέταρτο. Στο τέταρτο επάνω μας έρχεται σε εμάς. Είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα που δίνει η ICS. Σηκώνει κάποιο βάρος, κάνει 10 πηδηματάκια, σηκώνεται και κάθεται στην καρέκλα. Και για να πιάσει και την επιτακτικότητα, τη βάζουμε για ένα λεπτό κάτω από το νερό που τρέχει και πλένει τα χέρια της. Εδώ έχει αμφισβητηθεί γιατί δεν ξέρουμε τι διούρηση έχει το συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή σημαίνει ότι όταν εμείς στη μία ώρα
βγάλουμε τη σερβιέτα και τη ζυγίσουμε, τότε μπορεί να έχει, να κάνει φοβερή ζέστη, να έχει χαμηλή διούρηση εκείνη την ώρα και να μην έχει πάρα πολλά ούρα μέσα στην κίστη. Εκεί έχει κατηγορηθεί. Εμείς προσωπικά στο δικό μας κέντρο έχουμε κάνει μια τροποποίηση, δηλαδή χρησιμοποιούμε και τον υπέρηχο και βλέπουμε στη μισή ώρα σε ποιο όριο είναι η πληρότητα της κίστης και καμιά φορά το μεγαλώνουμε ή το μικραίνουμε. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στις μιας ώρας υπάρχει των 24 ωρών, το οποίο βάζει τις σερβιέτες, τις οποίες όμως μετά όλες, για να μην χάνετε, να μην εξαχνώνετε το νερό, να μην εξατμίζετε, το βάζει μέσα στις σακούλες που τις κλείνει και το φέρνει για να ζυγιστεί, για να είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενικό. Από το τεστ των μάκτρων χωρίζουμε την ακράτεια σε ήπια, μέτρια, σοβαρή και πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι και για λόγους νομικούς είναι ένα καλό εργαλείο στα χέρια του γιατρού για να ξέρει και να λέει, κοίτα, έτσι ήσουν πριν, έτσι είσαι τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό και είναι καλό να γίνεται, θεωρώ σε ρουτίνα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται απλώς μια ζυγαριά ακριβίας. Έχω την αίσθηση πάντως, εσείς τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό? Πόσοι λένε ναι? Ωραία. Τώρα, το ημερολόγιο ούρησης. Ξέρουμε την ημερολόγιο ούρησης. Έτσι, τουλάχιστον για 3 μέρες κάνουμε καταγραφή όλων των ουρήσεων και καταγράφουμε την ώρα και την ποσότητα. Είναι ένα σημαντικό το εργαλείο στα χέρια μας, με το οποίο μπορούμε να έχουμε μια φωτογραφία πρακτικά της ούρησης. Ξέρουμε τι γίνεται. Είναι άλλα μας λέει ο ασθενής και άλλα τελικά βλέπουμε και μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κάποια διάγνωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί κανείς να το... δεν χάνει χρόνο να το δώσει και να το εξηγήσει στον ασθενή. Μας το φέρνει πίσω και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Εδώ θεωρείται ότι έπρεπε να γίνει. Υπάρχει κάποιο στοιχείο επιπλέον που θα έπρεπε να έχει γίνει? Τώρα μιλάμε μόνοι μας, δεν έχουμε τους κόκκινους εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιο στοιχείο από το ιστορικό της γυναίκας. Ναι. Θυμάστε? Ναι. Που να μας θέλει λίγο περισσότερο να το κάνουμε. Επιπεδό. Παρακαλώ, ναι. Αναφέρει επιτακτική ούρηση, ναι, και συχνουρία. Και κάτι άλλο. Το άκουσα, κάποιος το είπε. Το άκουσα κάποιος το είπε. Την νυκτουρία. Και νυκτουρία, ναι. Εκεί είναι ένα σημαντικό στοιχείο με την νυκτουρία, για να δει κανείς αν είναι απλή νυκτουρία ή είναι νυχτερινή πολυουρία. Έτσι. Δηλαδή, γιατί παίρνει και διουρητικό η γυναίκα. Εντάξει, το παίρνει το πρωί, αλλά εντάξει. Αλλά μέχρι το βράδυ δεν λειτουργεί σίγουρα. Έτσι. Άρα, εδώ κανονικά, μάλλον θα βοηθούσε. Για να ξέρουμε, γιατί είδαμε ότι το βράδυ ήταν χειρότερα η γυναίκα. Έβαζε, λέει, πάνω ακράτειας. Άρα, θα ήταν ίσως καλό να έχουμε κάνει ημερολόγιο ούρησης. Ο γιατρός που εμείς θα δούμε τι έκανε. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω να ρωτήσω, κάποτε αυτή. Κοίτα, είναι λίγο δύσκολο, αν τους δώσεις οδηγίες το κάνουν. Δηλαδή θέλει το κάνουν. Μάλιστα, εμείς πρόσφατα έχουμε φτιάξει κάποιο έντυπο που είχαμε ζητήσει να μοιραστεί παντού με οδηγίες από πίσω για να βοηθάει και τον ασθενή αλλά και τον γιατρό. Δηλαδή, το τι θεωρείται νυκτερινή πολυουρία είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εκεί έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα για να βοηθάμε, γιατί εντάξει, τα ξεχνάμε, δεν πάμε να τα θυμόμαστε όλα. Δεν ξέρω, το έχει πάρει κανείς αυτό το έντυπο, θα το έχουν μοιράσει. Το οποίο έχει βγει σε μεγάλη ποσότητα, δεν ξέρω, ήταν υποτίθεται να έχει μοιραστεί παντού. Τότε απλώς να πω ότι, σαν πιστεύω περισσότερο το ξέρετε, ότι σε ηλικίες κάτω από 65 μπορείς να βγάλεις τα 2/5 στη διάρκεια της νύχτας, έτσι, του νυχτερινού ύπνου. Πάνω από τα 65 είναι το 1/3. Παρ' όλα αυτά, αυτό βέβαια είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, οι μελέτες που έχουν γίνει βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνουμε, πάντα έχουμε περιθώριο να βγάζουμε περισσότερα στη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι ένας αδρός που το αποδέχονται οι περισσότεροι. Το όριο των 65, 2/5 κάτω από τα 65, 1/3 πάνω από 65. Είναι λοιπόν ένα καλό εργαλείο στα χέρια μας, έτσι, να το έχουμε για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί άλλο να έχει νυχτερινή πολυουρία και άλλο νυχτουρία. Αλλάζει τελείως την εικόνα και μάλιστα σε ασθενείς πάνω από τα 65. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις χειρισμούς. Δηλαδή, τι, αν του κόψεις τη διούρηση,
Η δεσμοπρεσίνη πάνω από τα 65 έχει αντένδειξη. Δεν δίδεται. Άρα τι, υπάρχει ανάγκη να φύγουν. Τι θα κάνεις? Είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και νομίζω ότι είναι χρήσιμο για να το ξέρουμε. Ουρομέτρηση. Θα κάναμε. Πιστεύω θα κάναμε όλοι, έτσι. Απλή εξέταση. Απλώς εδώ να έχουμε υπόψη μας ότι η ουρομέτρηση μας αυξάνει την δυνατότητα προσέγγισης του περιστατικού αν χρησιμοποιούμε τα νομογράμματα. Έτσι. Υπάρχει ειδικό για γυναίκες το νομόγραμμα του Λίβερπουλ. Οι γυναίκες γενικά είναι λιγότερο από άποψη νομογραμμάτων και έτσι, να έχουμε στάνταρ στοιχεία για γυναίκες είναι πολύ λιγότερο από ό,τι στους άντρες. Το υπόλοιπο μετά την ούρηση. Νομίζω ότι ήδη και με το υπερηχογράφημα θα είχαμε πάρει τα στοιχεία, αλλά έτσι ή αλλιώς με κάποιο τρόπο έπρεπε να το πάρουμε. Να έχουμε στοιχεία έτσι, για το υπόλοιπο των ούρων. Κυστεοσκόπηση. Εδώ είναι η ερώτηση. Θα κάναμε κυστεοσκόπηση? Πόσοι λένε ναι για κυστεοσκόπηση? Μάλλον όχι. Μήπως λοιπόν έπρεπε να πούμε πρώτα για την πλήρη οροδυναμική μελέτη και ίσως από στοιχεία από την οροδυναμική μελέτη θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για κυστεοσκόπηση ή αν είχαμε κάποια στοιχεία από την γενική ούρων. Έτσι δεν είναι? Συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, ουροδυναμικό έλεγχο. Θα κάνετε σε αυτή τη γυναίκα με το ιστορικό έτσι όπως ήρθε? Νομίζω η πλειοψηφία συμφωνεί σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Άρα, έχουμε συμφωνήσει εδώ ότι θα έπρεπε να γίνουν αρκετά από αυτά. Το θέμα είναι τι έκανε ο γιατρός τον οποίο καλούμεθα να υπερασπίσει. Παρακαλώ. Τι περιμένω από τον πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο, γιατί θα τον κάνω, να με βοηθήσει σε τι? Αυτό θα αν πω. Έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα, εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι να έχουμε πιέσεις εξωστήρα, να ξέρει κανείς, να ξέρει στοιχεία απόφραξης. Δεν τα βρίσκει κανείς μόνο με την ουρομέτρηση, δυστυχώς. Άρα χρειάζεται να ξέρουμε. Δηλαδή στοιχεία απόφραξης? Όχι. Αλλά η γυναίκα, δεν ξέρουμε την ουρομέτρησή της πώς ήταν ακόμα. Αν η ουρομέτρησή της είναι μια εξαιρετικά καλή ούρηση, αρχίζει κανείς να λέει τι θα μπορούσα και να το παραλείψω. Έτσι, τον ουροδυναμικό έλεγχο. Από τα στοιχεία που έχουμε από ένα διάγραμμα ούρησης, ημερολόγιο ούρησης, μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ναι. Η γυναίκα στο ιστορικό αναφέρει και την τακτική ούρηση. Ακριβώς. Ναι. Άρα πώς θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε αν έχει και μια στάθεια εξωστήρα? Ο μόνος τρόπος είναι έτσι. Ο ουροδυναμικός έλεγχος. Άρα λοιπόν στη φάση της πλήρωσης θα δούμε αν αυτή η υπερδραστηριότητα που περιγράφει είναι αυτό που λέγαμε παλιά κινητικού τύπου ή είναι αυτή η αυξημένη αισθητικότητα. Που εκεί λίγο μας αλλάζει την εικόνα. Γιατί αν είναι αυξημένη αισθητικότητα πρέπει υποχρεωτικά να κάνει κανείς κυστεοσκόπηση. Έτσι να δει πως υπάρχουν άλλα στοιχεία που προκαλούν αυτή την αυξημένη αισθητικότητα. Συμφωνούμε σε αυτό? Εφόσον είναι πάνω στο μπούμ, γιατί να μην τις κάνει μια κυστεοσκόπηση? Να δεις τον κόλπο, να δεις ότι... Ναι, αλλά με την κυστεοσκόπηση δεν θα πάρουμε τα στοιχεία του πώς συμπεριφέρεται ο εξωστήρας. Δηλαδή δεν θα ξέρουμε το στοιχείο, έτσι, τι έχουμε. Έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη υπερδραστηριότητα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε... Αρχικά, τι έδειξε η κλινική εξέταση εδώ. Και από εκεί θα καταλάβουμε τι έκανε και ο γιατρός μας. Η γυναίκα, λοιπόν, είχε δύο φυσιολογικούς τοκετούς. Φάνηκε ότι υπήρχε μια υπερκινητική ουρήθρα, η οποία έχει ένα σύν, το σωστό ήταν να γράφαμε εκεί πέρα, ότι ήταν γύρω στις 30 μοίρες. Πώς φαίνεται η υπερκινητικότητα της ουρήθρας? Είναι το Q-tip test που κάνουμε. Είναι ένα απλό τεστ, που μπαίνει ουσιαστικά ένας τηλαιός μέσα στην ουρήθρα και καθώς η γυναίκα κάνει βαλσάβα, βλέπουμε πόσο μετατοπίζεται. Οι 30 μοίρες θεωρούνται το όριο. Όταν ξεπεράσει τις 30 μοίρες και όσο τις ξεπερνάει, είναι όλο και μεγαλύτερη η υπερκινητικότητα της ουρήθρας. Εδώ η γυναίκα αυτή είχε μια γωνία γύρω στις 30, 32, 33 μοίρες. Άρα είχαμε μια υπερκινητικότητα, αλλά όχι κάτι το φοβερό. Έτσι. Εδώ όμως σημαντικό είναι το να είχαμε εκεί ένα αποτέλεσμα που να έλεγε όχι και να μας έβγαζε, ξέρω, 5 μοίρες. Δηλαδή να ήταν, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που θα το χρειαστούμε για την υπεράσπιση του γιατρού. Άρα θυμόμαστε ότι εδώ έχουμε μια σχετικά υπερκινητική ουρήθρα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπερκινητική ουρήθρα. Παρακαλώ. Υπάρχει λόγος να
Ναι, δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Το χρησιμοποιούμε πολλές φορές, έτσι, είτε σε άκτινο ουροδυναμική, είτε με ακιστεογραφία, δυναμική απεκριτική ακιστεογραφία, έτσι, μπορεί να βοηθήσει, είτε στα πλαίσια άκτινο ουροδυναμικής. Με την έννοια ότι το έχεις και απεικονιστικά, δηλαδή το έχεις και σαν απόδειξη. Και εντάξει, προσφέρει και άλλες πληροφορίες, βλέπεις και τον αφιένα, αν ανοίγει και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μετά τις εξετάσεις που αναφέρεται πιο κάτω, αν θυμάμαι. Η γυναίκα είχε, κατά Oxford, 2 στα 5 ισχύ πιελικού εδάφους. Τι είναι αυτή η μέτρηση? Βάζουμε στον κόλπο της γυναίκας ένα ή δύο δάχτυλα και ζητάμε η γυναίκα να σφίξει το δάχτυλο. Όταν είναι ένα, δεν νιώθουμε τίποτα απολύτως. Στο δύο αρχίζει κανείς και νιώθει έτσι ένα σαν φτερούγισμα, μια ιδέα. Στο 3 νιώθει ότι κάτι σφίγγει, στο 4 νιώθει ότι σε σφίγγει αρκετά και ότι αρχίζει να δυσκολεύεσαι να βγάλεις το δάχτυλο και στο 5 που είναι το φυσιολογικό νιώθεις μια πολύ καλή σύσπαση που νιώθεις ότι σου σφίγγει το δάχτυλο και δυσκολεύεσαι να το βγάλεις. Πάλι έχει σημασία εδώ για το δικό μας περιστατικό, ήταν 2 στα 5. Δηλαδή δεν έχει καλό πιεδικό έδαφος η γυναίκα. Έτσι το 2 είναι χάλια, δεν είναι καλό. Άρα είχε κακό πιεδικό έδαφος. Να το κρατήσουμε και αυτό στα υπόψη, γιατί εδώ θα μας δημιουργήσουν προβλήματα οι αντίπαλοι. Το στρες του τεστ είναι το κλασικό, έτσι, που κάνουμε είτε σε όρθια θέση είτε σε κατακεκλημένη θέση και έχει διαφορά η θέση. Ήταν ένα έντονο στρες, έκανε jet. Είναι αυτό που μας έρχεται στα μούτρα, μα δεν το ξέρουμε και λέμε για πρώτη φορά σε μια γυναίκα να βήξει. Και έχει σημασία η όρθια και η κατακεκλημένη θέση γιατί μερικές φορές όταν σηκώνεται η γυναίκα και έχει και κυσταιοκύλη, από το βάρος καθώς πέφτει η κύστη, κάνει μεγαλύτερη γωνίαση και μπορεί να είναι λιγότερο. Συμβαίνει και αυτό. Έτσι. Εδώ λοιπόν η γυναίκα αυτή είχε έντονο στρες και σε όρθια θέση. Καλό είναι και σε δύο. Παρόλο που επισήμως λέμε σε όρθια θέση. Πώς γίνεται, για πέστε μας. Κανονικά πρέπει να είναι όπως είναι το σκυλί, όπως ουρείται ο σκύλος. Πρέπει να βάζει τη γυναίκα και σε αυτό το στυλ. Και αυτό είναι και το ιδανικό στυλ για να αξιολογήσει το πιελικό έδαφος. Είναι μια άσχημη στάση, δεν αισθάνονται καλά οι γυναίκες. Η γυναίκα κάθεται έτσι, ο γιατρός πάει και χώνεται από κάτω, ας πούμε, και είναι δηλαδή μια λίγο περίεργη κατάσταση. Είναι λίγο, μια λίγο περίεργη κατάσταση. Απλώς αυτό μπορεί να το δει κανείς μερικές φορές και μετά από ταινίες που βάζουμε, τις πρώτες μέρες μπορεί να δει κανείς λίγα. Να μην έχει τόσο καλό αποτέλεσμα στην κατακεκλημένη θέση και μόλις σου σηκώνεται η γυναίκα, επειδή αρχίζει και πέφτει και πέφτει το βάρος και γίνεται η γωνίωση της ουρήθρας επάνω στο σλινγκ, ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό είναι καλό κανείς να το κάνει και με τις δύο θέσεις. Να μιλάμε πρακτικά, στην καθημέρα πράξη όλοι το κάνουμε στην κατακεκλημένη θέση. Έτσι. Παρόλο που αυτά έχουν περιγραφεί βέβαια και με τις διάφορες του στάμε ή ενταξινόμηση και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται ελάχιστα. Δηλαδή θεωρώ ότι αν κανείς χρησιμοποιήσει το τεστ των Μάκτρων, είναι το πιο ουσιαστικό που μπορεί να κάνει για να έχει αντικειμενική άποψη για τη βαρύτητα της γυναίκας. Και τέλος, η γυναίκα έχει υψηλό δείκτη μάζας. Παχύσαρκη. Έτσι, κακός προγνωστικός παράγοντας, ήταν στο 35. Έχουν αρκετά γραφτεί για το δείκτη της μάζας. Άρα το κρατάμε και αυτό στα υπόψη. Να ρωτήσω τώρα κανένα. Ναι. Γιατί σας παρακαλώ λίγο, δεχτείτε το μικρόφωνο, δεν καταγράφει ή αν δεν προλάβει κάποιος, μπορείτε να καταλάβει. Ωραία, ωραία. Ναι. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, θα συνιστούσατε πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο? Εντάξει, ο γιατρός που έκανε εδώ ο συγκεκριμένος, και μάλιστα έχουν γίνει δύο ουροδυναμικοί έλεγχοι. Εγώ ναι, θα το έλεγα. Με την έννοια ότι θα άρχισε να πηγαίνει το μυαλό μου ότι πιθανώς να χρειαστεί και κάποιο χειρουργείο στο μέλλον. Εμένα η βασική μου αρχή είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει η γυναίκα για χειρουργείο και να μην κάνει ουροδυναμικό έλεγχο. Να έχει μια κατοχήρωση να ξέρει τι γίνεται. Έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη των περισσότερων. Και ένα σχόλιο πρέπει, ναι, να γίνει. Ακριβώς. Το πήδηξα. Sorry. Λοιπόν, η κυσταιοκύλη ήταν πρώτου βαθμού και είχε ορθοκύλη τρίτου. Άρα είχαμε μια χαλαρότητα στο πιελικό έδαφος, όπως είδαμε. Είχαμε ο κόλπος, έχει πρόβλημα κυρίως στο πίστιο τείχωμα. Το πρόστιο τείχωμα είναι σχετικά καλό. Η πρώτου βαθμού κυσταιοκύλη τις περισσότερες φορές δεν δημιουργεί πρόβλημα. Η κυσταιοκύλη η πρώτου βαθμού δεν υπάρχει μια ταξινόμηση κατά μπάντεν. Δεν νομίζω ότι, δεν θεωρείται ότι προκαλεί. Είναι σπάνιο, δεν το αποκλείω.
Οι κυσταιοκύλοι γενικά είναι περίεργοι. Δηλαδή, μπορεί να έχει μικρό βαθμό και να σου κάνει πρόβλημα και μεγάλο να μην σου κάνει. Αλλά σε γενικές γραμμές, η πρώτου βαθμού δεν κάνει. Και αυτό να το έχουμε σαν υπόψη μας. Η γυναίκα έχει πρώτου βαθμού. Ενώ είχε τρίτου βαθμού, έτσι, ορθοκύλοι. Και αυτό μας είναι χρήσιμο να το έχουμε υπόψη μας. Άρα, ακριβώς, είχε δυσκύλια. Και η γυναίκα αυτή είχε πάρει ταριφενακίνη. Ταριφενακίνη. Η ταριφενακίνη είναι το φάρμακο το οποίο ακριβώς δεν πρέπει να δώσει κανείς σε κάποιον δυσκύλιο. Έτσι, γιατί αυξάνει πάρα πολύ τη δυσκυλιότητα. Έτσι. Λοιπόν, έκανε ουροδυναμικό έλεγχο η γυναίκα. Να τον δούμε λίγο. Αυτός είναι ο πρώτος ουροδυναμικός έλεγχος. Δηλαδή, όταν ήρθε σε εμάς, υποτίθεται δηλαδή στο γιατρό που εμείς θα υπερασπιστούμε, είχε κάνει έναν ουροδυναμικό έλεγχο. Να τον δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Καταρχάς, βλέπουμε εδώ, είναι με ένα σχετικά μάλλον παλιό μηχάνημα, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη ροή. Ουσιαστικά είναι μια κυστερομαρμαρία πλήρωσης. Έχουμε ένα καλό στοιχείο ότι έχουμε ηλεκτρομοιογραφία, έτσι και την παίρνουμε στοιχεία κάπως από εδώ. Εδώ είναι ο εξωστήρας, η κύστη και η κοιλιά. Καθώς προχωράμε, τι βλέπουμε εδώ. Η γυναίκα κάνει υπερδραστηριότητα, έτσι. Εδώ έχουν σημειώσει, αυτό το μηχάνημα είχε τη δυνατότητα, απλώς σημειώνανε ότι έχουμε απώλεια και γράφουνε leak. Άρα, η γυναίκα εδώ έχουμε μια υπερδραστηριότητα και έχουμε απώλεια. Συνεχίζουμε. Πάλι. 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 Εδώ έχουμε βήχα. Πάλι έχει leak, έτσι. Και με το βήχα έχουμε και υπερδραστηριότητα. Που μπορεί να είναι άρα να έχει ακράτεια μόνο και μόνο από πρόκληση, έτσι, που κάνει ο βήχας. Εδώ βέβαια αυτό για να το δει κανείς πρέπει να έχει τη ροή. Δηλαδή αν η ροή ήταν ακριβώς με αυτό, είναι από απώλεια από προσπάθεια. Αν είναι όμως πιο πέρα, σημαίνει ότι είναι από την πρόκληση. Και παραπέρα. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια μικρή, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω τι νομίζετε κι εσείς, ότι πάει λίγο να λατωθεί η δραστηριότητα, έτσι, του πιελικού εδάφους. Η γυναίκα, να δούμε τα στοιχεία, γιατί είναι σαν ουροδυναμική μελέτη, είναι λίγο φτωχή αυτή. Βλέπετε κάτι άλλο, δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Βλέπουμε κάτι άλλο εδώ, σε αυτό το διάγραμμα. Τι νομίζετε. Όταν βήχει, βλέπουμε ότι αυξάνει λιγάκι την ηλεκτρομοιογραφική δραστηριότητα. Ναι, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι σωστό. Και αυτό είναι καλό. Καλό, ναι. Αυτό είναι καλό στοιχείο. Ναι. Είναι καλό στοιχείο και αυτό είναι το αναμενόμενο. Έτσι. Εδώ δηλαδή που έβηξε, έχουμε την αύξηση της, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που επισημάνατε. Έχουμε αυτό το στοιχείο, έτσι. Δηλαδή η γυναίκα έχει μια ανταπόκριση. Ωραία. Κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε κάποια άλλα ιδιαίτερα στοιχεία. Απλώς από αυτά που αναφέρονταν επίσης τα στοιχεία που μας ήρθανε, είναι ότι είχε μέγιστη κυσομετρική χωρητικότητα 97. Και βγάλανε σαν συμπέρασμα, είχε βγει, ότι ήταν μια ακράτεια μεικτού τύπου. Νομίζω ότι μάλλον θα συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για μεικτού τύπου, δεχόμενοι ότι η απώλεια ήταν πραγματικά τη στιγμή της του βήχα και όχι λίγο μετά. Το 97 όμως είναι πολύ μικρό, έτσι δεν είναι. Άρα αυτό, πού μπορεί να οφείλεται, τι νομίζετε. Μια φλεγμονή, γι' αυτό δεν πιάγει. Μπορεί να ήταν σε μια φλεγμονή, βέβαια η γυναίκα δεν είχε αναφέρει άλλα καυσουρίες. Κάτι άλλο. Έχουμε πληροφορία για το ρυθμό πλήρωσης. Όχι. Έτσι. Τι σημασία έχει ο ρυθμός πλήρωσης. Αν έχει έναν πολύ έντονο ρυθμό πλήρωσης της τάξης του 50 ml ανά minute, μπορεί αυτό το 97 να είναι ψευδές λόγω του ερεθίσματος από τη γρήγορη πλήρωση. Μάλιστα. Βέβαια, απλώς να... Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γενικά, μια ουροδυναμική μελέτη, για να είναι σωστή, πρέπει να αναφέρει όλες τις παραμέτρους. Τα πάντα, πώς έχει γίνει. Εδώ, όσον αφορά το ρυθμό πλήρωσης, όλος περιέργος, έντονος ρυθμός πλήρωσης κατά ISS είναι όταν είναι πάνω από 100. Είναι λίγο αστείο.
και κάτω από 10 ο μικρός. Και όλο αυτό το εύρος, το 10 με 100, το θεωρείται μέτριος. Θεωρώ ότι το 50 ότι είναι έντονος ρυθμός και τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και για μελέτες όταν κάνουμε, για να γίνουν δεκτές, έχει αρχίσει να βαίνει το όριο των 20. Που είναι αρκετά πιο κοντά στη φυσιολογική πλήρωση. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία. Ότι όταν πηγαίνεις αργά, έχεις και τη διούρηση του ασθενή. Και μονίμως υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, έχουμε ασθενείς που μιλάμε τρελαινόμαστε. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλο να σου έχει βγάλει ακόμα και 100 ml μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Το γρήγορο σε γλιτώνει λίγο από αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνει πρόκληση. Από μόνο του είναι πρόκληση. Ξέρουμε, έτσι, εγώ το άλλο θα σκεφτόμουν για τα 97, ότι ίσως είχε μεγάλες απώλειες. Ότι δεν μπορούσε να γεμίσει, γιατί με το βήχα είχε μεγάλες απώλειες η γυναίκα. Γιατί με αυτή την ροδαμική μελέτη που δεν έχει. Δηλαδή έχανε συνέχεια, έχανε. Γιατί με κάθε βήχα και με κάθε απώλεια και με κάθε επιτακτικότητα και έχανε. Άρα είχαμε μεγάλες απώλειες. Άρα δεν μπορούσε να γεμίσει. Έτσι. Είναι και αυτό μια σκέψη. Λοιπόν, απλώς πριν προχωρήσουμε, να πούμε κάποια στοιχεία για τη μεικτή ακράτεια, μια και φαίνεται ότι μιλάμε για μεικτή ακράτεια. Ότι από ό,τι φαίνεται, όσο μεγαλώνει η ηλικία, μάλλον είναι ο συχνότερος τύπος ακράτειας. Βλέπουμε η μεικτή είναι το πορτοκαλί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι παίρνει κεφάλι. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Στα 97 τι έγινε και σταμάτησε ουροδυναμικό σύμβολο. Ήθελε να ορίσει η γυναίκα. Είπε ότι δεν άντεχε άλλο. Από τα στοιχεία που έχουμε, είπε ότι δεν ήθελε να ορίσει. Okay. Είπε ότι ήθελε να ορίσει. Έτσι, πολύ μικρό. Δηλαδή αυτό δείχνει και αυξημένη συνθηκότητα. Έτσι, τα 97, το να θέλει να ορίσει είναι. Έτσι, είπε. Σας λέω βέβαια, σαν ουροδυναμικός έλεγχος ήταν λίγο. Το μηχάνημα δεν έδινε πολλές έτσι. Ο τρόπος εκτίμηση τη μέγιστη. Δεν άκουσα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο αξιόπιστος τρόπος εκτίμησης της μέγιστης λειτουργικής χωρητικότητας. Ο καλύτερος τρόπος εκτίμησης είναι το διάγραμμα ούρησης. Όταν μιλάμε για λειτουργική χωρητικότητα. Όταν μιλάμε για αεροδυναμική χωρητικότητα, όταν μιλάμε στην αεροδυναμική, μιλάμε για αεροδυναμική χωρητικότητα. Έτσι. Και έχουμε και την ατομική χωρητικότητα που κανονικά πρέπει να την πάρει σε υπονάρκωση. Άρα το διάγραμμα ούρησης μας δίνει το πιο αντικειμενικό στοιχείο πιθανώς τη λειτουργική χωρητικότητα. Όταν κάνω τον αεροδυναμικό έλεγχο, η μέγιστη λειτουργική χωρητικότητα την οποία έχουμε καταγράψει από το διάγραμμα ούρηση είναι πολύ διαφορετική από αυτή που παίρνουμε στον αεροδυναμικό έλεγχο, τι κάνουμε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Όταν έχουμε. Διαφορά μεταξύ αεροδυναμική και λειτουργική. Όχι, όχι. Έχουμε καταγράψει μια μέγιστη λειτουργική χωρητικότητα στο διάγραμμα ούρηση τη τάξη των 350-380. Και βγαίνει η αεροδυναμική λιγότερη. Και μας βγαίνει η αεροδυναμική στα 97, τι κάνουμε. Σημαίνει ότι κάτι γίνεται με την αεροδυναμική. Κατά συνέπεια πρέπει να επαναλάβουμε την αεροδυναμική. Κανονικά πρέπει να γίνει ξανά η αεροδυναμική μελέτη. Κάτι γίνεται. Είναι ο ρυθμός πλήρωσης που είπε ο συνάδελφος, που μπορεί να μας έχει επηρεάσει. Να υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Μπορεί να υπάρχει φλεγμονή. Ουσιαστικά πρέπει να επαναληφθεί. Είναι μεγάλη η απόκληση. Δηλαδή το να έχει 300 σημαίνει ότι ο καθετήρας που έχει μπει μέσα μπορεί να ερεθίζει την ουροδόχο κίστη και να μας κάνει προβλήματα. Είναι μεγάλη διαφορά. Θα το θεωρούσατε απαραίτητο πριν τον αεροδυναμικό έλεγχο να έχετε ορίσει τη μέγιστη λειτουργική χωρητικότητα με. Προσωπικά πιστεύω. Θεωρώ ότι πριν κάνεις την ουροδυναμική μελέτη, το ιδανικό είναι να υπάρχει διάγραμμα ούρησης. Το σωστό είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει διάγραμμα ούρησης και φυσικά εξέταση ούρων, έτσι. Πριν κάνεις την ουροδυναμική μελέτη. Οπότε ξέρεις πού πηγαίνεις και βλέπεις τι συμβαίνει, αυτή τη διαφορά. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι είναι, βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι η συχνότητα ιδιαίτερα αυξημένη μετά τα 60-65. Όσον αφορά τη βαρύτητα της ακράτειας, η μεικτή βλέπουμε ότι χαρακτηρίζεται σαν σοβαρότερη. Και όλες οι μελέτες σχεδόν συμφωνούν ότι οι ασθενείς που έχουν μεικτή ακράτεια, έχουν βαρύτερη μορφή ακράτειας, όπως επίσης ότι τους ενοχλεί περισσότερο. Δηλαδή είναι η μορφή ακράτειας, η μεικτή ακράτεια που ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Και νομίζω το βλέπουμε και στην καθημερινή πράξη και εμείς, ότι αυτή πρέπει είναι η αίσθηση δικιά μου, δεν ξέρω εσείς τι νομίζετε. Έτσι δεν είναι, ότι η μεικτή είναι γενικά έτσι μια άσχημη ιστορία. Δεν θα πρέπει όταν θα λίγο με την κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Εδώ όμως δεν είχε ανταπόκριση. Δεν
η γυναίκα. Αυτό από μόνο του. Στο περιστατικό αυτό τουλάχιστον. Έτσι, ναι, αυτό από μόνο του, η μη βελτίωση με το αντιχολινεργικό, μπορεί να μας αποκλείσει τη μεικτή. Όχι. Όχι. Θεωρώ όχι, ναι. Ναι, όχι. Μπορεί να έτυχε να μην έχει πιάσει στη συγκεκριμένη γυναίκα το συγκεκριμένο αντιχολινεργικό. Λοιπόν, αυτή τώρα πια ξεκινάμε, ήρθε σε εμάς, όταν λέω σε εμάς ήρθε στο γιατρό μας, και ξανακάναμε μια καινούρια ροδομική. Κρίναμε ότι με αυτό το ιστορικό, ότι μας είπε ότι δεν με έχει πιάσει το αντιχρονικό που πήρα, το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι να της κάνουμε μια καινούρια ουροδυναμική μελέτη. Μια κάπως καλύτερη ουροδυναμική μελέτη. Εδώ τώρα πλέον έχουμε στοιχεία για την ούρηση. Έτσι το βλέπουμε. Έχουμε δηλαδή το διάγραμμά μας. Έχουμε την ηλεκτρομοιογραφία μας. Εντάξει. Εδώ είναι η κύστη, η κοιλιά και ο εξωστήρας που είναι το σημαντικό. Τι βλέπουμε? Στην ερώτηση που κάνετε για τη δαριφενακίνη που πήρε, φαίνεται ότι γενικά οι επίξεις που κάνει είναι λίγο μικρότερου εύρους. Έτσι, όχι, είναι μεγαλύτερου εύρους. Και είναι το ίδιο, είναι στο ίδιο το range που υπάρχει εκεί. Έτσι, εξακολουθεί και έχει επίξεις. Βλέπουμε ότι σε επίξεις που κάνει, εδώ έχει με έπιξη, έχουμε απώλεια. Εδώ, απώλεια. Εδώ, έτσι, έχουμε απώλεια. Έχουμε βήχα και εδώ στο βήχα βλέπουμε ότι έχουμε απώλεια. Άρα είναι ακράτεια από προσπάθεια. Το έχουμε. Έτσι. Κάνει μια μικρή μετασύσπαση, αλλά είναι η απώλεια εδώ. Ταυτόχρονη με το βήχα. Άρα έχουμε μικρή ακράτεια. Ένα σημαντικό στοιχείο για την ουροδυναμική, γιατί θα μας πούμε καλά κάνει η ουροδυναμική, που ξέρουμε αν ήταν σωστή. Το σημαντικότερο στοιχείο στην ουροδυναμική είναι ο ποιοτικός έλεγχος. Δηλαδή, όταν μας έρθει μια ουροδυναμική, το πρώτο που θα κοιτάξουμε είναι το quality control. Και πώς το κοιτάμε αυτό? Είναι πριν ξεκινήσει, πρέπει να έχει γίνει βήχας και να δούμε ότι η μετάδοση στην κοιλιά και στην κύστη είναι ίδιες. Ο εξωστήρας είναι ένα μαθηματικό μέγεθος, είναι ένα χαζό μέγεθος, δηλαδή βγαίνει ένας υπολογισμός. Αν είναι λάθος ένα από τα δύο στοιχεία που δίνονται στο κομπιούτερ, θα βγει τελείως τρελό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι και εδώ στο βήχα που έγινε, έτσι, είχαμε μια καλή ουροδυναμική και το στοιχείο του και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι βλέπω, έχουμε μία, να το δω που είναι, εδώ είναι ένας βήχας, δεν βλέπω καλά τα χρώματα. Ο εξωστήρας είναι το κάτω. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν είναι μάλλον καλό. Έτσι. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, αν αυτό ήταν το τεστ που έγινε για να αξιολογηθεί, εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε καλή μετάδοση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η απτόμινα είναι πολύ λίγο, ενώ εδώ είναι πολύ. Γι' αυτό και βλέπεις στον εξωστήρα τη διαφορά. Είναι πλασματικό αυτό εδώ. Αυτό έχει κάποια αξία για τη φάση της πλήρωσης. Σχετική. Δηλαδή, την επιτακτικότητα θα τη δεις. Δεν θα ξέρεις πόσο είναι η ισοεπιτακτικότητα, αλλά έχει σχετική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη φάση της ούρησης. Εκεί δεν ξέρεις να πεις τίποτα. Μπορεί να βγάλεις, να κάνεις χίλιους υπολογισμούς, να υπολογίσεις τη διαφορά, να προσθέσεις την αφαιρέσεις, για να βγάλεις ποιο είναι το σωστό. Εδώ λοιπόν είχαμε κάποια προβλήματα με την ποιότητα της εξέτασης. Σίγουρα η γυναίκα έχει επιτακτικότητα και σίγουρα έχει και ακράτεια από προσπάθεια. Δηλαδή, στο βήχα έχασε ούρα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, η γυναίκα είπε ότι δεν μπορεί πια να κρατηθεί και πατήθηκε το κομμάτι που αρχίζει να μετράει, να κάνει τον υπολογισμό της σύγχρονης μελέτης ροής πίεσης, σε αυτό το σημείο εδώ. Δηλαδή, άρχισε η γυναίκα, έκανε μια δυνατή έπηξη, πιο δυνατή από τις άλλες, και επειδή είδαν ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, να έχουν μια ούρηση με τη θέληση της γυναίκας, καταγράφηκε ούρηση επάνω στην έπηξη. Αυτό είναι σωστό ή λάθος? Δεν είναι ούτε σωστό ούτε λάθος. Το ιδανικό είναι να έχεις μια φυσιολογική ούρηση. Όταν δεν μπορείς να το καταφέρεις, μπορεί να αποδεχτείς έτσι αυτήν τον τρόπο καταγραφής. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι μερικές φορές οι πραγματικές πιέσεις εξώθησης ίσως είναι οι μισές
από αυτές που καταγράφονται σε υπερδραστηριότητα. Έτσι. Εδώ, όσον αφορά αυτή τη γυναίκα, από ό,τι βλέπουμε, έχει μια... Δεν είναι και πολύ κακή η ούρησή της. Είναι λίγο δύσκολο να δω, είναι στα 50. Ούρηση είναι αυτό, δεν είναι απώλεια, συγγνώμη. Απώλεια είναι, αλλά είπα ότι στην απώλεια, επειδή δεν μπορούσανε, δηλαδή η γυναίκα είπε, έκανε την έπειξη. Και άρχισε και έκανε την επιτακτική ακράτεια. Και επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν καταγραφή, περάσανε στο ΣΕΣΕ, περάσανε δηλαδή στη φάση που να αρχίσει το μηχάνημα να καταγράφει και τα στοιχεία της ούρησης. Ναι, και άδειασε την κίστη. Από τη γυναίκα, καθώς κουβεντιάζεις, σου λέει ότι πια δεν μπορώ να κρατηθώ. Και, ναι, όχι. Όχι από το διάγραμμα. Ναι, ναι, όχι από το διάγραμμα. Ναι. Δηλαδή σου λέει δεν μπορώ πια να κρατηθώ, πρέπει να. Και λες σε μια μικρή απώλεια φαίνεται, και όπως τις άλλες. Ναι, σχετικά φαίνεται μια μικρή απώλεια. Φαίνεται ότι άδειασε. Και εγώ τώρα το διάγραμμα και από τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, έτσι, για αυτό το περιστατικό, φάνηκε ότι εδώ είπαμε ότι θεωρήθηκε ότι ήταν πλέον ούρηση. Έτσι. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Σαν αυτό μπορώ να πω ότι είναι και λιγότερη από την προηγούμενη. Όμως είχε μεγαλύτερη, έτσι, έπηξη εδώ. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να δει κανείς αν υπάρχουν πλάσιον στοιχεία απόφραξης. Τα στοιχεία απόφραξης μπορεί κανείς πάνω κάτω να τα αξιολογήσει με αυτά τα δεδομένα. Τώρα τι άλλο βλέπουμε εδώ. Λίγο στην ηλεκτρομοιογραφία, αν προσέξουμε, πιστεύω, βλέπουμε ότι όταν κάνει έπηξη, έχει μια τάση να σφιχτεί. Λογικό, άρα έχει μια ανταπόκριση ο πυλικό έδαφος. Ναι, λογικό. Και φαίνεται ότι έχει μια κάποια ανταπόκριση. Έτσι, ομοίως και εδώ με το βήχα. Εδώ φάνηκε ότι μάλλον χαλαρώνει κάποια φάση, γιατί είχε χαλαρώσει η έπηξη. Και πάλι αυξάνει και μετά, όταν ουρεί μάλλον σε ένα πυελικό έδαφος που δεν είναι χαλαρωμένο. Άρα αυτό δεν συνάδει με το να πει κανείς ότι στη γυναίκα ότι χαλάρωσε και ούρησε. Δηλαδή αυτή δεν θα λέει κανείς ότι είναι κάποια αντικειμενική ούρηση, ότι πάρουμε στοιχεία αντικειμενικής ούρησης. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή ή δεν πρόλαβε να χαλαρώσει. Πάντως η ουροδυναμική μελέτη σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι και εδώ έχουμε τα τέλεια στοιχεία, έτσι. Ο εξωστήρας που λέτε. Ο εξωστήρας μας, εδώ, έτσι, βλέπουμε ότι αυξάνει. Αν υπολογίσεις τις διαφορές που υπάρχουν εδώ και ότι υπολείπεται η abdominal, κανονικά πρέπει να αφαιρέσεις. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πραγματικό που έχει. Έτσι, δηλαδή, ο εξωστήρας δεν είναι καλός. Δεν έχουμε καλό εξωστήρα. Αν λάβουμε υπόψη μας εδώ, έτσι, ότι αυτό δεν είναι σημειωμένο, ότι είναι quality control. Η ουροδυναμική μελέτη είναι αρκετά πολύπλοκη. Δηλαδή, κανείς πρέπει να γράψει πάρα πολλά στοιχεία για να μπορεί κανείς να την αξιολογήσει. Επειδή υπερτερεί τόσο πολύ η κίστη, αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αντικειμενικό. Εδώ. Έτσι. Γιατί έχουμε και την δραστηριότητα πάνω της κίστης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αντικειμενικό. Και εδώ συγχρόνως δεν έχουμε χάλαση. Αυτό είναι λογικό. Όταν δεν έχεις χάλαση του πυλικού εδάφους, δεν έχει καλή σύσπαση του εξωστήρα, έτσι. Αυτό είναι το κλασικό έβριμα. Ένας δηλαδή που έχει σφιγμένη την ουρήθρα, δεν θα αυξηθεί ο εξωστήρας. Και αντίστοιχο. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Είναι το γνωστό ότι δεν προσφέρει τίποτα ότι όταν κάνεις κρεντέ είναι κλειστός ο αφιένας της κίστης. Έτσι, δεν προσφέρεις κάτι. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία έχουμε τώρα για τον γιατρό που θα πρέπει εμείς να υπερασπιστούμε. Τα ευρήματα... Πριν συνεχίσουμε, κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Η ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή πώς εκτιμήθηκε, με ποιο τρόπο? Κλινικά, αυτά που περιέγραψε η γυναίκα, ξαναπεριέγραψε ότι έχει εξακολουθεί να πηγαίνει πολλές φορές να ουρήσει, ότι έχει τη συχνουρία που είχε, ότι το βράδυ είχε απώλειες, την ημέρα είχε απώλειες, ήρθε και είπε ότι εγώ δεν είδα καμία διαφορά με το φάρμακο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα ερωτηματολόγια για αυτή τη δουλειά? Τα ερωτηματολόγια γενικά είναι χρήσιμα,
Γιατί μπορεί να αξιολογήσουμε είτε ποιότητα ζωής, έτσι. Το πιο ιδανικό είναι το OAV, το Q, το οποίο είναι ένα πολύ καλό αριθματολόγιο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το King's Health Questionnaire για να έχεις πάλι στοιχεία ποιότητα ζωής. Όταν θες όμως να καταγράψεις την εικόνα, δεν θα χρησιμοποιήσεις ερωτηματολόγιο, θα χρησιμοποιήσεις διάγραμμα ούρησης. Για να έχεις πάλι μια αντικειμενική εικόνα, δηλαδή να σου έχει γράψει πότε πήγε, πόσο έβγαλε. Αλλά τα ερωτηματολόγια είναι χρήσιμα, γιατί πάλι είναι αντικειμενικά, αν έχουν συνταχθεί σωστά, πόσο επηρεάζεται η ποιότητα. Αυτή απλώς είπε ότι εγώ είμαι το ίδιο. Κατά συνέπεια, το πιο ευαίσθητος τρόπος για να εκτιμήσεις μικρές αλλαγές στην ανταπόκριση και μεγάλες αλλαγές στην ανταπόκριση από μια φαρμακευτική αγωγή είναι το διάγραμμα ούρησης, το οποίο όμως δεν σου δίνει στοιχεία για την πραγματική εικόνα της, της νόσου, η οποία σχετίζεται και με την ποιότητα ζωής. Άρα χρειάζεσαι και τα ερωτηματολόγια. Σωστά? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ποιότητας ζωής και ερωτηματολογίου. Δηλαδή, γενικά, αυτοί που έχουν κακό διάγραμμα ούρησης έχουν και κακό ερωτηματολόγιο. Υπάρχει συσχέτιση. Ναι, ναι, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο στοιχειοθετούμε εγώ αν πριν προχωρήσω στη δεύτερη ουροδυναμική δεν ήταν καλά τεχνικά η πρώτη, ναι, δεν είχε κάποια στοιχεία. Από το ιστορικό της και άλλα και από την πρώτη πιστεύω ότι έχει μεικτού τύπου ακράτεια ή μπορεί και να έχει urge on stress incontinence. Εντάξει, μπορεί. Δίνω ένα αντιχολυνεργικό, στοιχειοθετούμε να δώσω τα τέσσερα τώρα που υπάρχουν να τα εναλλάξω πριν προχωρήσω. Άσχετο με το συγκεκριμένο πιθανόν, αλλά... Αυτό είναι που πρέπει να κουβεντιάσουμε μετά και την υπεράσπιση του. Πρέπει να το σκεφτούμε, να δούμε πώς... Να πούμε γενικά ότι αυτό που λένε οι οδηγίες, ότι πρέπει να δώσουμε έχει τρία. Δεν υπάρχουν έξι τώρα. Κυκλοφορούν στην Ελλάδα όλα. Είμαστε πρωτοποριακοί σε αυτό. Αλλά γενικά θεωρεί κανείς ότι μπορεί να αλλάξει μέχρι τρία. Ότι γενικά είναι πολύ δύσκολο κάποιος που δεν έχει ανταποκριθεί σε τρία να ανταποκριθεί στο τέταρτο. Αλλά αυτό είναι κριτικό σημείο που ρωτάτε και είναι που θα δούμε πώς θα το. Άρα λοιπόν τα ευρήματα γενικά που βγήκανε ήταν ότι είχαμε μειωμένη χωρητικότητα και εδώ. Δηλαδή στα 137 έφτασε. Λίγο περισσότερο από πριν, αλλά πάλι λίγο. Είχαμε μια υπερουργία του εξωστήρα που χαρακτηρίστηκε φασική και τελική. Δηλαδή δεν το δώσανε σαν ούρηση, δόθηκε σαν τελική υπερδραστηριότητα. Απλώς θεωρήσανε ότι δεν αντέχει, το σταματάμε στην τελική υπερδραστηριότητα και κάνει ούρηση. Έγινε δηλαδή το σταμάτημα του να μπαίνει υγρό μέσα στην κύστη. Άρα θεωρήθηκε ότι ήταν μια ουροδυναμική ακράτεια μεικτού τύπου και σχετικά σε μικρός όγκος πλήρωσης. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Δηλαδή, έχουν γίνει προσπάθειες να και η επιτακτικότητα και η επιτακτική ακράτεια να βαθμοποιηθεί. Και γενικά, λέμε ότι αν είναι σε μικρούς όγκους και υψηλών πιέσεων, θεωρείται ότι είναι το χειρότερο. Αν είναι υψηλών, χαμηλών όγκων, χαμηλών πιέσεων, είναι κάπως καλύτερη κατάσταση. Το καλύτερο είναι να είναι υψηλών όγκων και χαμηλών πιέσεων. Και αυτό είχε φανεί σε κάποια δουλειά ότι σχετίζεται και γενικά και με τα κλινικά ευρήματα και τη βαρύτητα της ακράτειας. Πάντως η γυναίκα είχε μικρούς όγκους. Δηλαδή ήταν μια σημαντική κατάσταση. Έτσι 137 είναι πολύ λίγο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πολύ γρήγορα έφτανε σε αυτά τα επίπεδα και γι' αυτό ήταν και συνέχεια βρεγμένη. Βέβαια, σαν στοιχείο από την αρχή, είχαμε ότι, από ό,τι φαίνεται, δεν έγινε τεστ μάκτρων, τεστ πάνας. Άρα, το μόνο στοιχείο είναι ότι έβαζε τρεις σερβιέτες η γυναίκα. Αυτό έχουμε σαν στοιχείο, το οποίο θα το δούμε παρακάτω. Το ότι δεν έγινε το τεστ των μάκτρων δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Πάντως ήταν σε μικρούς όγκους. Η πρώτη επιθυμία ήταν σε 66 ml. Μικρό. Είχε μια υπησυσία της ουρίθρας. Δηλαδή αυτή έλεγε ότι ενώ περνάγανε τα... είχανε ούρα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Και χαρακτηρίστηκε σαν υπησυσία της ουρίθρας. Το leak point pressure ήταν, το οποίο δεν ήταν και τελείως κλασικό leak point, δεν ήταν βαλσάβα leak point pressure, ήταν το leak point pressure στο βήχα, γύρω στα 35 cm. Ήταν χαμηλό. Έτσι, ιδιαίτερα χαμηλό. Και το detrusolic point pressure πάλι χαμηλό. Στα 35 είχαν ούρα. Αν πάμε πίσω στην ουροδυναμική, ήταν εκεί. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ότι η ουροδυναμική αυτή δεν ήταν καλής ποιότητας.
Εδώ μπαίνει, έτσι, ότι αυτό δεν είναι αντικειμενικό. Έτσι, έχουμε πρόβλημα εδώ. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω το ότι το interpretation, η παρουσίαση των γκυστεομετρικών δεδομένων, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει να κάνει ουροδυναμική, εγώ δεν το δέχομαι. Δηλαδή δεν είναι μια μαγνητική τομογραφία. Συμφωνώ. Που όποιος τη δει, ας πούμε, θα πει είτε ένα ακτινολόγος, ουρολόγος, χειρουργός. Επομένως, ή τη δεχόμαστε ή δεν τη δεχόμαστε. Και συμφωνώ. Πηγαίνουμε σε δεύτερη δικιά μας από κάποιον έμπειρο. Συμφωνώ απόλυτα. Διότι αυτά, όλα τα χαρτιά ο άλλος μπορεί να βύχει, να σφίγγεται και να μην το πάρει είδηση. Το κομπιούτερ γράφει. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Ότι εδώ δεν φάνηκε ότι και η δεύτερη δεν ήταν τόσο πολύ αξιόπιστη. Πήραμε μια στοιχεία, σίγουρα είχε μεικτή ακράτεια η γυναίκα, όμως τα στοιχεία αυτά για την... Τα έχουμε τα αεροδυναμικά, πήραμε κάποια στοιχεία. Ότι είχε μεικτή ακράτεια, νομίζω όλοι συμφωνούμε. Ας μην ήταν ιδιαίτερα καλό το... Είχε μεικτή ακράτεια, δηλαδή ότι έκανε επίξεις και ότι έχανε στο βήχα, έχανε στο βήχα. Και έχανε ούρα και στις επίξεις, αλλά δεν... Ας πούμε αυτό το 35 είναι αμφισβητούμενο. Έτσι. Επίσης είχαμε μια αύξηση ενεργειακής πίεσης και της ηλεκτρομοιογραφίας σε κάθε επεισόδιο, που σημαίνει ότι τάξη, δεν είναι τόσο άσχημο το πιελικό έδαφος. Βέβαια, είχαμε 2/5 στην κλινική εξέταση και έχει ένα υπόλοιπο 95. Τώρα, το υπόλοιπο αυτό το θεωρούμε σημαντικό ή όχι? Για τη συγκεκριμένη γυναίκα και εγώ θεωρώ ότι μάλλον είναι σημαντικό σε σχέση με τα 137. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα πραγματικά έχει 137 ή επειδή χάνει συνέχεια μένει σε αυτή την ποσότητα. Μπορεί άμα τη βάλουμε και την δώσουμε νάρκωση, μπορεί να είναι στα 500, 600, 700. Τότε αλλάζει, έτσι δεν είναι? Το υπόλοιπο των ούρων είναι αρκετά σχετική ιστορία. Αν θεωρήσεις ότι είναι τα 137, είναι πολύ. Έτσι δεν είναι το υπόλοιπο των ούρων. Αλλά δεν το θεωρώ λίγο δύσκολο. Το θεωρώ δύσκολο όμως να ήτανε. Ναι. Για να σου πω γιατί. Γιατί είχε καλή προσαρμοστικότητα. Δηλαδή με μια τέτοια προσαρμοστικότητα το βλέπω λίγο δύσκολο η γυναίκα να είχε πραγματικά να τη βάλεις, να τη δώσεις νάρκωση και να έχει ανατομική χωρητικότητα 137. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω εσείς τι νομίζετε. Ναι. Υπάρχει καμιά άλλη ιδέα, τίποτα? Το υπόλοιπο των ούρων ήταν μια μέτρηση μόνο? Ναι, ναι. Με το τέλος της... Άρα μπορεί να μην είναι και αξιόπιστο. Συμφωνώ. Να μπορεί να έχει κάνει υπερδιάταση η γυναίκα εκείνη τη στιγμή και να είναι πλασματικό. Ακόμα και στρεσαρισμένη και να μην μπορέσει να διαστηγήσει. Και θα δούμε λίγο παρακάτω κάτι, ναι. Επίσης σωστό. Λοιπόν, τελειώνει, λέει, η δεύτερη επίσκεψη. Σας λέω, το περιστατικό έτσι είναι δοσμένο. Εμείς αυτά τα στοιχεία έχουμε. Έρχεται και με το γιο της μαζί. Και τις λέμε τις θεραπευτικές επιλογές που έχει. Να δοκιμάσει άλλο αντιχοληνεργικό, να πάρει μαζί και το λοξετίνη για την ακράτεια προσπάθεια για 3 μήνες. Αν δεν πιάσουν αυτά, να γίνει μια ενδοκιστική ένεση αλλαντικής τοξίνης ή να γίνει χειρουργική διόρθωση ορθοκύλης και να μπει και μια ταινία ελεύθερης τάσης. Δεν έχουμε έτσι στοιχεία πόσο ενημερώθηκε η γυναίκα για τους διάφορους παράγοντες κινδύνου. Πάντως προτάθηκε να γίνει, να πάρει και άλλο, ένα άλλο είδος αντιχονιεργικού, άρα πάμε στην ερώτηση που έκανε ο κ. Σκολαρίκος. Προτάθηκε να πάρει και ντουλοξετίνη, η οποία υποτίθεται ότι θα βοηθούσε λίγο την ακράτεια από προσπάθεια. Και αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν θυμάμαι αν αναφέρει. Αυτή η γυναίκα έχει αναφέρει 3 σερβιέτες, δεν είναι, την ημέρα. Εκεί πάντοτε, στα γρήγορα, είναι ένας τρόπος να καταλαβαίνει κανείς τον βαθμό της ακράτειας. Και χρησιμοποιείται καμιά φορά και σε μελέτες, ειδικά στους άντρες, όταν γίνονται ακράτεια στους άντρες. Γενικά θεωρείται μικρή μέχρι 2 σερβιέτες, 2 με 4 μέτρια και πάνω από 4 σοβαροί. Αλλά πρέπει να ρωτάμε πάντα τι σερβιέτα είναι. Αν είναι σερβιέτα προστασίας. Αν τη σερβιέτα την αλλάζει, just in case, δηλαδή μόνο και μόνο γιατί απλώς θέλει να αλλάξει, ή αν την αλλάζει επειδή γέμισε. Δηλαδή είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Δηλαδή αν βιαστεί κανείς λίγο εδώ, την πατάει, του φεύγουν στοιχεία.
Έτσι. Αυτή αναφέρει ότι έπαιρνε και τη μάλλον τη άλλαζε γιατί όντω ήταν γεμάτε. Άρα είναι τουλάχιστον μια μέτρια ακράτεια, όπω φαίνεται. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν η περαιτέρω αντιμετώπιση που έγινε, τι τη δόθηκε. Δουλοξετίνη 20 μιλιγκράμμ επί 2 και τολντεροδίνη, το μακρά δράση τολντεροδίνη, ένα την ημέρα. Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι. Το πρώτο κομμάτι. Η δουλοξετίνη δίνεται ακόμα. Ναι. Κάτι είχε ακουστεί ότι. Αποσύρθηκε. Όχι, όχι, όχι. Απλώς δεν υποστηρίζεται από την εταιρεία. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει θέση στους μικρούς βαθμούς ακράτειας. Πραγματικά στους μικρούς βαθμούς βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια αντικειμενική βελτίωση. Εμείς κάνουμε και μια δουλειά πάνω σε αυτό και έχουμε δει πραγματικά σταθερά ότι ελαττώνει στο τεστ, το PAN test σταθερά την απώλεια. Αλλά είναι για μικρούς βαθμούς. Το δε άλλο, από ό,τι φαίνεται, βοηθάει και στη μεικτή. Γιατί η δράση που έχει με την αναστολή της σερωτονίνης και την αδραλίνης βοηθάει και στην επιτακτικότητα. Και μάλιστα υπάρχουν ιδέα να την ξαναφέρουν και σαν φάρμακο είτε για τη μεικτή τάχα ειδικά, προσπαθούν να κάνουν μελέτες γι' αυτό, είτε για την επιτακτικότητα. Ναι, ναι. Το αντίστοιχο φάρμακο του Σιμπάνταρα που είναι για το... Το μικρόφωνο λίγο. Ναι, το αντίστοιχο φάρμακο που χρησιμοποιούν οι ψυχίατροι σαν... Είναι 60 μιλιγκράμμ. Μήπως είναι μικρή δόση. Εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Είναι μικρή δόση. Απλώς να σας πω ότι στην Αμερική του λοξετίνη δεν κυκλοφορεί και χρησιμοποιούμε το τσιμπάλτα. Εντάξει. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι, υπάρχει εδώ. Γι' αυτό έχω ρωτήσει. Ναι. Από την προσωπική μου εμπειρία, νομίζω ότι είναι ένα φάρμακο πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, το πιο κοινό στην μεταρρυθμιστική προστατευτομή, το πρώτο διάστημα, αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερα, που έχουν πάει καλά. Για να είναι απόλυτα κρατής μέχρι να κάνουν τις ασκήσεις του υλικού εδάφους και μετά να το εγκαταλείψουν σε αυτή την περίοδο του training. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο σε κάποιες γυναίκες, οι οποίες έρχονται και με μου παραπονούνται ότι κάποιες φορές την ώρα του σεξ μπορεί να χάσουν λίγες σταγόνες. Εκείνο είναι το μόνο που τις ενοχλεί και είναι σταγόνες βέβαια, αλλά είναι μυρουδιά. Δηλαδή είναι μια ακράτεια η οποία άμα δεν ήταν ακριβώς εκτεθειμένη τόσο γυναίκα εκείνη τη στιγμή, δεν θα το ανέφερε στο γιατρό. Και είναι εξαιρετικό εκεί πέρα γιατί το δίνουν on demand. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει γίνει ιδιαίτερα, δεν έχει γίνει focus αυτό το κομμάτι. Βέβαια είναι, δεν ρωτάνε και οι γιατροί, έτσι, αν γίνει, είναι ασφάλμα μας. Είναι πολύ βασικό να ρωτάει κανείς τι γίνεται στη διάρκεια του σεξ, αν υπάρχει απώλεια ούρων ή όχι. Είναι από τα πιο βασικά. Α, είναι μια κλασική, ξέρετε εμείς πώς το ξέρουμε. Σαν αίτιο θετικής δυσλειτουργίας. Γιατί ο άνδρας ο οποίος εκείνη την ώρα θα πάρει τη μυρωδιά της αμμονίας από αυτές τις σταγόνες, ξενερώνει μια και πολύ και μετά δεν έχει στήσει. Είναι πολύ βασικό. Και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και να σας πω κάτι φοβερά εντυπωσιακό. Είχα ένα ζευγάρι πομάκων. Και παρακαλώ το εντυπωσιακό ότι δεν έχει διάθεση, δεν έχει. Και τελικά λέει, δεν του το έχω πει γιατί φοβήθηκα λέει προς αυτό το πω. Στο γιατρό όμως θα το πω. Μήπως είναι αυτό που παθαίνω. Ναι, ναι. Και εκείνος κατέβασε το κεφάλι, δεν είπε τίποτα. Και λέω, πες το άμα σε πειράζει. Δεν είναι και όμορφη μου μυρουδιά, είπε αυτός και δεν μίλησε. Δεν ήθελα να προσβάλλει τη γυναίκα του. Πολύ ευαισθησία. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς μόλις ρωτάμε, σε κοιτάει με μία γυναίκα, σου λέει ρε παιδί μου, μαζί κοιμόμαστε. Πού το ξέρεις. Δηλαδή παθαίνει πανικό εκείνη τη στιγμή που τη λες, μήπως χάνεις ουρα. Εκεί παθαίνει πραγματικά πανικό. Και πρέπει να το ρωτάμε. Έτσι. Αυτό δεν θα το πει ποτέ. Εμένα τουλάχιστον τόσα χρόνια, μάλλον μια φορά μου έχει γίνει παραπομπή που ήρθε ειδικά για αυτό το θέμα. Όλες τις άλλες φορές δεν. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Αθανασόπουλε, εγώ δεν είμαι καθόλου ειδικός. Η ερώτηση είναι για να μάθω. Γιατί είπατε τι βλέπουμε στη διαφάνεια. Είμαστε ακόμα στο πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι. Κάτι υπάρχει εκεί. Τρία πράγματα. Η δόση της δουλοξετίνης, η επιλογή του δεύτερου αντιχολινεργικού σε σύγκριση με το πρώτο. Γιατί εγώ δεν έχω διαβάσει μελέτες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν δουλεύει πολύ καλά η τολτεροδίνη. Μπορεί να κάνω λάθος, θέλω ένα σχόλιο μόνο. Και το χρονικό διάστημα το τρίτο θέλω να μου σχολιάσετε. 2 μήνες μετά. Ναι, ακριβώς. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Πολύ σωστά είπατε ότι η δόση δεν είναι η σωστή δόση. Έτσι. Η σωστή δόση είναι τα 40 μιλιγκράμμ επί 2. Τα 20 μιλιγκράμμ επί 2 είναι όταν ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα για να αποφύγουμε τα ανεπιθύμητα συμβάντα που γίνονται από την αυτεία και την ζαλάδα. Έτσι. Άρα η δόση είναι σχετικά μικρή. Βέβαια στην Αμερική που υπάρχουν που δεν το έχουν αυτό, δίνουν τα 60 μιλιγκράμμ. Γιατί αυτό έχουν.
off-label βέβαια. Τώρα, όσον αφορά αν ήταν το κατάλληλο αντιχοληαρχικό, ειλικρινά δεν υπάρχουν μελέτες. Έχουν γίνει μόνο μελέτες για δύο. Για την οξυμποτινίνη και μετά να δοθεί σόλη φαινακίνη. Και έχουν γίνει μελέτες με τολτεροδίνη και μετά δόθηκε φυσοτεροδίνη. Και φάνηκε διαφορά. Και στις δύο περιπτώσεις ότι βοήθησε. Εδώ, σαν φάρμακα, η ταριφενακίνη είναι εξειδικευμένος μητρία. Είναι πιο καινούρια γενιά από την τολτεροδίνη. Βέβαια, είχε ξεκινήσει σαν κυρίως για το έντερο φάρμακο και μετά το γυρίσανε στην, για την επιτακτικότητα. Εγώ θεωρώ ότι μια και δεν έχουμε ιδιαίτερα στοιχεία, θεωρούμε ότι εντάξει, δεν κάνει, χρησιμοποιείς κάποιο. Τότε δεν υπήρχε όταν έγινε και το καινούργιο η φεσοτεροδίνη που θεωρείται πιο ισχυρό. Μετά, οι δύο μήνες που είπατε, γενικά σε όλες τις μελέτες χρησιμοποιούμε τους τρεις μήνες. Φαίνεται όμως ότι από τις δύο εβδομάδες ότι υπάρχει ανταπόκριση η οποία συνέχεια μεγαλώνει, φτάνει σε πάρα πολύ καλά επίπεδα στους τρεις μήνες και μελέτες που έχουν γίνει μέχρι 12 μήνες δείχνουν μετά ακόμα και εκεί μια μικρή, πολύ μικρή ακόμα βελτίωση. Πάντως και αυτό είναι ένα στοιχείο, έτσι, είναι δύο μήνες. Και όχι οι τρεις μήνες που θα λέγαμε ότι αυτό αναφέρει η βιβλιογραφία και αυτό είναι το σωστό. Μετά τι έγινε τελικά. Πάρθηκε η απόφαση και τοποθετήθηκε ταινία ελεύθερης τάσης και έγινε χειρουργική διόρθωση της ορθοκύλης. Συγχρόνως. Δεν μας λένε βέβαια η ταινία ελεύθερης τάσης σε ποιος υποθέτω ότι ήταν η κλασική τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης. Δεν ξέρουμε από το περιστατικό αν ήταν διαθεωρητική ή το κλασικό TVT και σε ποια θέση μπήκε. Απλώς για να γίνεται κουβέντα έτσι και για θέμα να πούμε ότι θεωρητικά οι επεμβάσεις τύπου σφενδόνης ουσιαστικά είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Η κλασική κατηγορία των αυτά που από όσο λέγαμε slings παλαιότερα που άρχισαν το 1903 από τον Φον Τζορντάνο και εξελίχθηκαν τη δεκαετία του 70 από τον Μαγκουάιρ, οι οποίες μπαίνουν στο επίπεδο του αφιένα και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υλικά, φάνηκε το καλύτερο υλικό ήταν ορθός κοιλιακός και μπαίνουν στο επίπεδο του αφιένα της ρουδοχουκής της. Και μετά έγινε η επανάσταση με τις ταινίες χωρίς τάση που ξεκινήσανε με το TVT που βγαίνανε οπισθοειδικά ή διαθυροειδικά και αυτές θεωρητικά μπαίνανε στη μέση ουρήθρα. Απλώς εδώ να πω από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κανείς δεν ξέρει με μεγάλη ακρίβεια που την έχει βάλει. Πρέπει να έχει μια εμπειρία για να το καταλαβαίνεις αυτό. Άρα, έχει γίνει μελέτη με αυτό. Είχαν δει, νόμιζε ο χειρουργός ότι την έχω βάλει μια χαρά, ας πούμε, στη μέση ουρήθρα, ήταν πιο πίσω ή πιο μπροστά. Άρα δεν υπάρχει ακρίβεια. Εδώ, να πούμε ότι υπάρχουν δύο προσπελάσεις που μπορεί να κάνει κανείς κάτω από την ουρήθρα ή να κάνει τομή επί μήκος στην ουρήθρα ή να κάνει εγκάρσια. Η εγκάρσια σου προσφέρει ένα πλεονέκτημα ως προς τη θέση. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να σου φύγει μπροστά πίσω όταν έχεις κόψει εγκάρσια. Έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα για τη διάβρωση. Έτσι, γιατί είσαι ακριβώς επάνω στην ταινία. Η επιμήκη τομή σου προσφέρει ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι, μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά μπορεί να σου φύγει μπροστά πίσω. Άρα εδώ. Εντάξει, τα πράγματα λίγο χαλαρά. Δεν ξέρουμε ποτέ με μεγάλη ακρίβεια αν έχει μπει στη σωστή, απόλυτα στη σωστή θέση. Θεωρητικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ταινίες και για τον αφιένα. Δηλαδή, αυτή την ταινία να την σπρώξεις πίσω και να την βάλεις κοντά στον αφιένα. Δηλαδή, να κάνεις ουσιαστικά ένα κλασικό sling. Στο χέρι σου είναι. Μπορεί να την πας πιο πίσω. Αλλάζει σημαντικά με ποια είναι η έννοια της μέσης ουρήθρας και του αφιένα. Ποια είναι η διαφορά. Ότι αν πας, ελπίζω να μην φάμε τον χρόνο, αν πας στη μέση ουρήθρα, υπάρχει ο μηχανισμός της απόφραξης, του στραγγαλισμού της ουρήθρας, που είναι η βασική έννοια της ταινίας ελεύθερης τάσης. Δηλαδή, όπως έχεις ένα λάστιχο που τρέχει νερό και το πατήσεις και του κόβεις τη ροή, αυτός είναι ο μηχανισμός που σταματάει έτσι, στο TVT, στο TOT. Αν πας στον αφιένα, που κανονικά το βάζεις στις δικές μορφές, όταν έχεις μια τελείως ξερή ουρήθρα που δεν έχει καμία κινητικότητα ή αν έχεις έναν πολύ ανοιχτό αφιένα, τον κλείνεις λίγο και θα πούμε τώρα λίγα πράγματα παθοφυσιολογίας γι' αυτό, τον κλείνεις λιγάκι τον αφιένα, είναι άλλος ο μηχανισμός. Θα πούμε παρακάτω μερικά στοιχεία για αυτό το μηχανισμό. Και αλλάζει σημαντικά καμιά φορά η συμπεριφορά της κύστης.
είναι πιο πιθανό να κάνεις de novo urgency καμιά φορά όταν είσαι πιο κοντά στον αφιένα, όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρητικά πάντα μιλώντας. Έτσι. Έχουμε μερικά στοιχεία παθοψιολογίας παρακάτω. Και μετά από 6 μήνες, από ό,τι φαίνεται στο περιστατικό αυτό, ήρθε αυτή, με είχε ακόμα κράτη από έψυξη, είχε δυσουρία, είχε υπόλοιπο μετά την ούρηση, είχε κάνει 2 ρολιμόξεις και ο γιος απειλούσε για μήνες. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η γυναίκα δεν έχει από ό,τι φαίνεται στρες πια. Μάλλον έχει μόνο το κομμάτι της έπηξης. Φαίνεται ότι μπήκε η ταινία αρκετά καλά και έκανε την απόφραξη, γι' αυτό και έχουμε υπόλοιπο μετά την ούρηση και ίσως και ουρολοιμώξεις από υπόλοιμα ούρων. Έτσι, και αυτό έγινε 6 μήνες μετά. Για να δούμε τώρα. Ναι, παρακαλώ. Στο διάστημα των 6 μηνών μετά το χειρουργείο, φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε. Ναι, από ό,τι είδαμε. Για την επιτακτικότητα. Για την επιτακτικότητα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είχε πάρει. Okay. Από ό,τι φαίνεται, δεν είχε πάρει. Από αυτά τουλάχιστον που φαίνεται, δεν είχε πάρει. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, θα πούμε μερικά βιογραφικά δεδομένα. Υπάρχουν ίσως πληροφορίες που δεν ερμηνεύτηκαν σωστά, έτσι, από τα ουροδυναμικά διαγράμματα. Ίσως δεν έγιναν κάποιες διαγνωστικές δοκιμασίες. Κάποιες παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Οι προγνωστικοί παράγοντες αν αναλύθηκαν. Και αν εφαρμόστηκαν σωστά κάποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Πιστεύω είναι όλα στοιχεία αυτά που η άλλη ομάδα θα πει και θα πρέπει εμείς λίγο να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, θεωρούμε, εντάξει, από ό,τι φάνηκε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι η γυναίκα είχε μεικτή ακράτεια. Έτσι. Ό,τι και να λέμε, είχε μια μεικτή ακράτεια. Από άποψη παθοφυσιολογίας, ξέρουμε ότι σε ζώα αναισθητοποιημένα, οι ουρηθρικές αισθητικές ίνες με φυσιολογικό όρο ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά της ούρησης. Είναι αυτό που λέμε ότι εκεί πάνε τα αντανακλαστικά του Barrington, το 5ο και 7ο αντανακλαστικό του Barrington, τα οποία είναι στην οπίσθια ουρήθρα. Όταν λοιπόν ο αφιένας, που κανονικά πρέπει να είναι κλειστός, είναι σε χωάνι, οι γυναίκες που έχουν ακράτεια πολλές φορές είναι σε συνεχή κατάσταση ούρησης. Άρα πάνε ούρα στην οπίσθια ουρήθρα που ξεκινάει ο καταράκτης της ούρησης. Άρα ήταν μονίμως σε μια κατάσταση που μπορεί αυτό να είναι η αιτία της επιτακτικότητας. Έτσι, και αυτό στοιχειοθετείται εργαστηριακά. Ξέρουμε ότι οι ασθενείς που έχουν ακράτεια από προσπάθεια, η διαφυγή ούρων στην οπίσθια ουρήθρα διεγείρει τις αισθητικές ίνες και κάνει τον εξώ της ούρησης. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Η ακράτεια από προσπάθεια, λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει ή να ενισχύσει τη λειτουργία του εξωστήρα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο υπέρ του γιατρού, ότι προσπάθησε να αποτρέψει την ακράτεια προσπάθεια, ευελπιστώντας ότι θα έχει καλά αποτελέσματα και στην επιτακτικότητα. Κάποια άλλη ιδέα σε αυτό? Αυτό είναι στοιχειοθετείται πλήρως, έτσι, ότι έχει σημασία το πώς είναι ο αφιένας της κύστης. Βέβαια, εδώ μπαίνει αυτό που είπατε, το να είχε κανείς μια απεκριτική κυστροφωτογραφία, θα μπορούσε να έχει αυτή την απόδειξη, έτσι, δηλαδή να φαινόταν ο ανοιχτός αφιένας. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Έχουμε παραβλέψει και πιθανόν η άλλη ομάδα να το τονίσει, ναι, ότι βάλαμε μια ταινία σε γυναίκα με υπολειτουργικό εξωστήρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το πάρουν είδηση. Okay, δεν θα το πούμε. Δεν το λέω. Αυτό πρέπει να το πούμε. Θα το πούμε. Έτσι. Γιατί αυτό και μόνο. Είναι αντένδειξη όμως. Τι θα κάνατε, δηλαδή. Ας πούμε, τι θα κάναμε. Ας ξέρουμε ότι έχει πολυτουργικό εξωστήρα. Τι κάνουμε. Θα πρέπει να ενημερωθεί ότι θα γίνει φίλη με τους καθετήρες. Αν το αποδεχτεί, τα αποτελέσματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Δηλαδή, πάμε απλώς στην ενημέρωση. Ότι ο υπολειτουργικός, και είναι σαν από τους λόγους που λέμε ότι πρέπει να γίνεται ουροδυναμική πριν και σωστή ουροδυναμική για αυτό το λόγο. Έτσι, ακόμα και εκεί μπορεί να είσαι και πιο λίγο, όχι τόσο επιθετικός, να κάνεις ακόμα πιο χαλαρό την ταινία. Ωραία. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι κάποια στοιχεία που σε ζώα, έτσι, που βλέπουμε ότι όσο, δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα, ότι καθώς αυξάνει η ροή, πώς συμπεριφέρεται η ουρηθρική πίεση, δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά.
Αυτά είναι όλα έτσι, πειραματικά μοντέλα, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε ότι έχει σημασία η ουρήθρα σε σχέση με την ούρηση. Ναι, γι' αυτό, γιατί έχει περάσει η ούρα. Πλησιάζουμε στο τέλος, ναι. Τώρα, έτσι η σημαντική μείωση της αθλητικής πίεσης, της πίεσης σύγκλησης, κατά τη σύσπαση του υπηλικού εδάφους σε σοβαρή ακράτεια, ξέρουμε ότι σε σοβαρή ακράτεια δεν έχουμε σημαντικές ουρηθρικές πιέσεις. Αποδεκτό αυτό. Έχουμε μια σημαντική αύξηση της επιτάχυνσης της ζωής των ρούρων και της μέγιστης ζωής σε σοβαρή ακράτεια. Άρα αυτό που λέγαμε για τη ρομέτρηση που μπορεί να μας δώσει, οι ρομετρήσεις σε γυναίκες που έχουν σημαντική ακράτεια είναι χαρακτηριστική μερικές φορές. Έχουμε 60 ml το δευτερόλεπτο, οξυκόρυφη, έτσι. Δηλαδή, αν δει κανείς μια τέτοια εικόνα, πάει το μυαλό σου αμέσως ότι μάλλον έχεις. Γιατί οι γυναίκες ουσιαστικά ίσα που κρατιώνται. Έτσι, ανοίγουν λίγο τον έξω σφιχτήρα και τέρμα, αδειάζουν σαν καταράκτης. Όταν υπάρχει νευρομυϊκή διαταραχή της ουρήθρας, τι γίνεται. Υπάρχει ένας μηχανισμός που διανοίγει λόγω της πτώσης ουρηθρικής πίεσης, αντί να έχουμε αύξηση, όταν έχουμε τη δοκιμασία πρόκλησης. Και όλα πάλι αναφέρονται σε αυτό, ότι ακουμπάνε πάνω στην οπίσθια ουρήθρα τα ούρα. Και γενικά τα άτομα που έχουν ακράτεια από προσπάθεια, γενικά έχουν πιο αποδεκτό μηχανισμό κένωσης. Έτσι ανοίγουν πολύ πιο εύκολα την ουρήθρα τους. Άλλα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η γυναίκα ήταν υπέρβαρη, έτσι. Οι υπέρβαρες γυναίκες που έχουν ακράτεια από έπηξη και υποβάλλονται σε επεμβάσεις ελάττωσης βάρους έχουν ίδιες πιθανότητες ίασης με αυτές που έχουν ακράτεια από προσπάθεια. Άρα, εδώ για μας μάλλον υπέρ αυτό. Έτσι, έχουν πιθανότητες να βελτιωθούν. Για την επανεκπαίδευση της κύστης μπορεί να μας πούνε γιατί πήγε επιθετικά ο γιατρός και δεν έκανε κάνει καταμπούρτζιο τροποποίηση της, του lifestyle. Γενικά τα δεδομένα είναι ελάχιστα, έτσι. Είναι αστείο να μιλάμε για τέτοιο βαθμό ακράτειας ότι μπορεί να βοηθήσει η τροποποίηση, έτσι. Ό,τι στοιχεία έχουμε είναι 3 και κάτω, άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να βασιστεί σε αυτό. Έτσι, ότι αλλάζοντας τα στοιχεία, ας πούμε, ότι θα βοηθούσε. Όσον αφορά την επανεκπαίδευση της κύστης, επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία, οι μελέτες είναι πολύ φτωχές, είναι και πολύ χαμηλός ο βαθμός σύστασης. Ο συνδυασμός επανεκπαίδευσης και τροποποίησης τρόπου ζωής, επίσης, δεν φαίνεται ότι έχει κάποια αποτελέσματα σε αυτούς τους βαθμούς ακράτειας. Μην κοροϊδευόμαστε, δηλαδή, εντάξει, η γυναίκα είχε μια αξιόλογη ακράτεια και δεν υπάρχουν στοιχεία να υποστηρίξουν ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί με επανεκπαίδευση κύστης ή με τροποποίηση τρόπου ζωής. Η ασκήση του πηλικού εδάφους. Γιατί θα ακουστεί καλά στο αυτί κάποιου, ας πούμε, αυτός που θα δικάσει, θα πει καλά, δεν μπορούσε να κάνει αυτές τις ασκήσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι όταν είσαι στο 2, δεν έχει έννοια να κάνεις ασκήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει τη γυναίκα. Όταν έχεις 2 στα 5, δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να βοηθηθεί καθόλου. Άρα δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Η βιοανάδραση δεν βοηθάει. Γενικά, όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι πολύ φτωχά και οι βαθμοί σύστασης είναι χαμηλότατοι. Άρα, παρόλο που η ICI λέει ότι πρέπει να προτείνονται σε όλες τις γυναίκες, το έχει βάλει σαν βασική αρχή ότι σε όλες τις γυναίκες να κάνουν ασκήσεις πηλικού εδάφους, θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση από τους φυσικοθεραπευτές που θέλουν σε όλους να κάνουν. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία όταν είναι η βαθμή της ακράτειας μικρή. Όταν ο βαθμός της ακράτειας είναι μεγαλύτερος, δεν μπορεί καν να κάνει η γυναίκα τις ασκήσεις. Υπάρχει, Τάσο, συγγνώμη, αλλά υπάρχει, αυτό το έχουμε και εμείς το θέμα, ναι. Γιατί είναι οι αρχές του WHO, επειδή βγαίνουν και από το consultation, ναι, είναι ότι θα πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα συντηρητικά. Αυτά τα οποία είναι τα minimal, των minimal invasive. Ναι. Οπότε για εκεί έχουν. Από εκεί, από ένα εκεί. Άλλο θέμα όμως που υπάρχει, άμα δηλαδή, επειδή λόγω της Ελένης Κωνσταντινής φυσιοθεραπεύτριας που έχω ασχοληθεί, είναι ότι δεν υπάρχει καλές εργασίες. Είναι πάρα πολύ, επειδή ακριβώς δεν έχουν γίνει από ανθρώπους που ξέρω από μεθοδολογία έρευνας και δεν μπορούμε να διακρίνουμε και νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο
δεν έχουμε διαχειριστεί ποιες ειδικά θα βοηθηθούν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω που κάποιες είναι ενθουσιασμένες και όντως πάνε και άλλες δεν πάνε ενώ είναι στην ίδια θεωρητικά ομάδα. Ναι. Άρα νομίζω ότι ο καλός σχεδιασμός μελετών θα δείξει το subgroup στο οποίο θα βοηθηθεί. Ναι. Πρέπει να υπάρχει, ότι υπάρχει, υπάρχει. Και κυρίως η Καριμπό είναι η Καριμπό που έχει ασχοληθεί στο δικό μας κατά κόρον και επειδή η Καριμπό είναι μέσα στα διάφορα, πιέζει για να μπαίνουν. Η Καριμπό βέβαια είναι μια Νορβηγίδα η οποία έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Το θέμα είναι ότι οι περισσότερες δημοσιεύσεις και οι μελέτες της πάνω στη φυσιολογία και αυτά έχουν γίνει σε αθλητές. Έτσι, γιατί είναι για να μπορέσει να έχει αναπτυγμένα και να μπορεί και έχουν καλύτερο έλεγχο των μειών. Έτσι, όταν όμως δεν ξέρει καν, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μια μεροληψία δηλαδή πολύ από αυτήν. Γιατί άλλο είναι ο αθλητής και άλλο είμαι εγώ. Γι' αυτό και δεν έχουν και πρωτόκολλα συγκεκριμένα. Γιατί ο καθένας λέει διαφορετικό πρωτόκολλο. Είναι σαν να είσαι στον παράλυτο κούνα το χέρι σου, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα ο ηλεκτροερυθρισμός επίσης για. Μην κοροϊδευόμαστε, όλα τα στοιχεία είναι ότι δεν έχουμε καμία σοβαρή σύσταση ότι μπορεί να βοηθήσει στην ακράτεια από προσπάθεια. Θα μπορούσε να βοηθήσει στην ακράτεια από επιτακτικότητα. Έτσι. Όχι όμως στην ακράτεια από προσπάθεια. Έχει φανεί ότι δεν βοηθάει. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι και πρακτικά, δυστυχώς στην Ελλάδα, σε ελάχιστα κέντρα γίνουν και να γίνονται σωστά. Έτσι, με τα σωστά χέρια και όλα αυτά τα πράγματα. Τα συντηρητικά προγράμματα, εντάξει, είναι αυτά που είπε και ο κύριος Χατζηχρήστου, ότι πρέπει να έχεις και κάποιον άνθρωπο να τα κάνει αυτά και να δώσει τις σωστές οδηγίες και για τις ασκήσεις πυολικού εδάφους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά γενικά, οι οδηγίες είναι ακριβώς αυτές, ότι πρώτα πρέπει να προσφέρεις τις θεραπείες τις πιο ήπιες και μετά να προχωράς στις πλέον επιβατικές. Φαρμακοθεραπεία, εντάχει να πούμε. Εντάξει, τα ιστρογόνα που είχαν χρησιμοποιηθεί δεν έχουν κάποια σημασία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, τη μεικτή ακράτεια, γιατί μιλάμε για μεικτή ακράτεια, η τολτεροδίνη, μια και είναι αρκετά χρησιμοποιημένο φάρμακο, έχει μελέτη επάνω. Άρα, στο ερώτημα που έγινε στην αρχή, αν σωστά έδωσε τολτεροδίνη, τυπικά είμαστε καλυμμένοι, γιατί έχουμε μελέτη με την τολτεροδίνη και σε μεικτή ακράτεια. Η οξυμπουτινίνη, η διαδερμική, φάνηκε ότι. Και η τολτεροδίνη ότι είχαμε έτσι καλά αποτελέσματα σε σχέση με το πλασίμπο. Όσον αφορά την προπιβερίνη, επίσης είχαμε μείωση στα επεισόδια ακράτειας και συχνότητα των ουρήσεων. Είναι ένα άλλο αντιχρονικό προπιβερίνη, είναι το μικτονόρμ, έτσι. Υπάρχει μια καλή μελέτη, είναι η μεγαλύτερη μελέτη που έχουμε για μεικτού τύπου από τον Στάνσκιν, από τη Νέα Υόρκη, πάνω από 1000 ασθενείς, που χρησιμοποιήθηκε σε όλη φαινακίνη. Έτσι, τα ποσοστά επιτυχούς έκβασης ήταν ότι στην δεκάρα ήταν 49%, ενώ το εικονικό φάρμακο ήταν 33%. Έτσι, το 33% είναι η κλασική εικόνα που έχουμε εμείς στις δικές μας μελέτες. Οι μελέτες μεσόλες επάνω στην ακράτεια, το πλασίμπο παίζει εκεί. 30, 35, 28, είναι σταθερό. Ενώ από ό,τι ξέρω, σε εξωγή της λειτουργία είναι σε ποσοστά 7 με 10%. Δεν ξέρω, κάπου εκεί δεν είναι. Είναι εκεί ψηλό. Είναι ψηλό. Και απλώς φτάνει στο 49 με τη σωληφενακίνη. Έτσι. Άρα αυτό το στοιχείο λέει βέβαια ότι γενικά ένα αντιχολινεργικό δεν σημαίνει ότι τα άλλα, επειδή δεν έχουν γίνει μελέτες πάνω στη μεικτή ακράτεια, δεν θα πιάνουν. Γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό και από τις διάφορες εταιρείες. Λέει το δικό μας φάρμακο, ξέρω εγώ, είναι καλό για τον γεριατρικό πληθυσμό. Εντάξει, απλώς η άλλη εταιρεία δεν είχε κάνει μελέτη στο γεριατρικό πληθυσμό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ήταν και εκείνη, απλώς δεν το ξέρουμε. Εδώ απλώς έχουμε κάποια στοιχεία. Γενικά θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι τα αντιχρονικά γενικά έχουν θέση στη μεικτή ακράτεια. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Και η γυναίκα πήρε 2. Τώρα, οι χειρουργικές αντιμετωπίσεις στη μεικτή ακράτεια, τι μπορεί κανείς να κάνει. Έχουμε διάφορα στοιχεία και για την BERTS, δηλαδή την κλασική κολποανάρτηση, ο οποίο μας λέει ότι στη μεικτή ακράτεια μας δίνει έτσι, στοιχεία 75% ίαση. Εντάξει, δεν είναι κακό ποσοστό. Το TVT 69%. Ενώ αντίθετα τα κλασικά σλίνκ, όταν αναφέρονται σλίνκ σε αυτές τις μελέτες, είναι τα κλασικά σλίνκ στο επίπεδο του Αφιένα, έτσι, η τεχνική Maguire, 93%. Οι προγνωστικοί παράγοντες είναι ότι όταν έχουμε υπερλειτουργία υψηλών πιέσεων, που από ό,τι φάνηκε εδώ δεν είχαμε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις,
ότι τα αποτελέσματα είναι φτωχά. Και γενικά ξέρουμε ότι η χάλαση της ουρίθρας γενικά προηγείται στην πέση του εξωστήρα και ότι έχουμε πιθανότητα 90% να διορθώσουμε μια υπελειτουργία με χειρουργείο. Έχουμε λοιπόν μια δημοσίευση σχετικά παλιά του 88 που το υποστηρίζει αυτό. Η διάφορες έτσι, η αναζήτηση που έγινε στο MENTLINE για τυχεοποιημένες μελέτες και ανασκοπήσεις είναι πάρα πολλές αυτές που έχουν γίνει. Συγκρίνουν γενικά, παίζει πάρα πολύ το TVT και το TVTO και το TOT. Φαίνεται γενικά από όλες ότι η μεικτή ακράτεια είναι το χειρότερο, είναι ένα δύσκολο περιστατικό, έτσι και αλλιώς. Η μεικτή ακράτεια είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμο και είναι ένας δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για να έχουμε ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Και αυτές είναι πάλι κάποιες συγκρίσεις. Ακόμα και την παλιά τεχνική του Ίγκελμαν έχουν χρησιμοποιήσει για την απονεύρωση, την υπορυθρική απονεύρωση. Φαίνεται ότι το ποσοστό της απόκρισης δεν είναι κακό, 85%. Έχουν μπει και τα στοιχεία με το χρόνο προειδοποίησης. Είναι ένα καινούριο στοιχείο που έχει μπει μέσα στην ακράτεια, στην επιτακτική ακράτεια. Τώρα εδώ παίζουμε λίγο με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά. Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα αξιόπιστο ότι κανείς μπορεί να βασίσει σε τέτοια στοιχεία. Και εντάξει, ότι ο χειρουργικός χρόνος και αυξήθηκαν σημαντικά όταν έκανε κανείς και την επέμβαση του Ίγκελμαν. Άρα, νομίζω ότι εκεί που θα χτυπηθούμε είναι αν έγινε σωστή ερμηνεία του αεροδυναμικού ελέγχου. Ποιο ήταν το κύριο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση, ήταν περισσότερο το στρες ή η μεικτή. Και η διερεύνηση ήταν αρκετή ή έπρεπε να γίνουν και άλλες μελέτες. Εδώ θέλω τη βοήθειά σας. Δηλαδή, τι θα πούμε εμείς αυτά τα πράγματα. Έτσι, για τον αεροδυναμικό έλεγχο, τι θα πούμε. Έγινε σωστή ερμηνεία. Αδρά. Έτσι δεν είναι. Αδρά δεν έγινε. Δεν έκανε κανένα πολύ χοντρό λάθος. Δηλαδή να πει, είχε και τις δύο ακράτειες η γυναίκα. Συμφωνούμε σε αυτό. Μπορούμε να το συγχαιρετήσουμε. Τι πιστεύετε. Με το αεροδυναμικό. Δεν νομίζω. Τώρα το θέμα είναι τι ήταν πιο βαρύ. Είναι το γνωστό ερώτημα. Γιατί αν είναι ελάχιστη η ακράτεια από προσπάθεια και πολύ η μεικτή, πρέπει να σίγουρα η επιτακτικότητα πρέπει να πάει στην επιτακτικότητα. Ή το ανάποδο, εδώ εγώ έχω την αίσθηση ότι ήταν ισορροπημένη πάνω κάτω. Σίγουρα έτσι κι αλλιώς την ποιότητα ζωής την επηρεάζει περισσότερο η επιτακτικότητα. Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί έχει και μεγαλύτερες απώλειες. Στην επιτακτικότητα έχει μια μικρή ούρηση. Πάντα η επιτακτικότητα κάνει μεγαλύτερες απώλειες και το είδαμε και στο διάγραμμα, έτσι, το αεροδυναμικό. Μια ερώτηση, Τάσο. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα, ποιο είναι το μεγαλύτερο και έτσι πας ή είναι η αρχή της ιατρικής, πρώτα πας με τα conservative και αφήνεις μετά για τα surgical. Δηλαδή, θέλω να πω, να κάνω μια αντιστοιχεία παράδειγμα. Ένας που σου έρχεται με υπερτροφία προστάτου και λάτσα, ας πούμε, δεν βγάζει και ίσως έχει και ένα πίεση αυξημένο. Πρώτα δώσει την αντιβίωση να δει πώς θα κατουρίσει, ή όχι πρώτα του κάνει προστατεκτομή και μετά θα δώσει την αντιβίωση. Αυτά είναι αρχές ιατρικές. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, αυτή είναι η αρχή και το εστερνίζουμε απόλυτα. Αυτό είναι η βασική αρχή. Εδώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα συνολικά έτσι, για 8 μήνες περίπου πήρε συντηρητική αγωγή. Έτσι, για το στοιχείο που μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά και δόθηκε και μια αγωγή. Συντηρητική και για την ακράτεια από προσπάθεια. Η ντουλοξετίνη. Θα μου πείτε σε μικρότερη δόση. Η γυναίκα ήταν μεγάλη. Ηλικιωμένη η ντουλοξετίνη προκαλεί προβλήματα. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα δώσει σε μια γριά γυναίκα τη φουλ δόση ντουλοξετίνης. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι και τα 40 μιλιγκράμμα αποδίδουν. Η γυναίκα έγινε τάση συντηρητικής βελτίωσης. Το αμφισβητεί αυτό κανείς. Έγινε ή δεν έγινε. Ποιο θα μα πει δεν έγινε συντηρητική. Δεν κατάλαβα. Την κάναμε. Τη δώσαμε 2 αντιχονιαργικά και ντουλοξετίνη. Έτσι δεν είναι. Θα το υποστηρίξουμε αυτό ή όχι. Περισσότερο χρόνο γιατί. Είπαμε εντάξει ότι οι 2 μήνες δεν είναι 3 μήνες, αλλά είναι πολύ κοντά στους 3 μήνες. Δηλαδή έχει φτάσει στο 80% της απόδοσης το αντιχονιαργικό. Και δεν ήταν το πρώτο αντιχονιαργικό, ήταν το δεύτερο αντιχονιαργικό. Είπαμε η τροσολογία ότι η γυναίκα είναι ηλικιωμένη. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι και με τα 40 μιλιγκράμμα έχουμε βελτίωση.
Δηλαδή θα πηγαίναμε να σκοτώσουμε τη γυναίκα να πέσει από τη ζαλάδα. Τώρα μας ακούει και ο κριτής μας. έτσι δεν είναι. Έχει μεγάλη ανεξία μερικές φορές η δουλοξιτήν. Έχουν στη διακοπή. Και έχει γίνει, με τον Τζιμπάλτα κυρίως, έχει γίνει, άμα κάνεις τη διακοπή απότομα, έχουν υπάρξει 3 περιστατικά. Έτσι που αυτοκτόνησαν. Ναι, ναι. Είχαν κατάθλιψη όμως. Αυτοί ναι, το πέραν για κατάθλιψη. Ναι, είχαν κατάθλιψη αυτοί. Αυτοκτόνησαν από την κατάθλιψη. Και από το ναι, αλλά έγινε απότομη διακοπή του φαρμάκου και σε αυτούς που έχουν κατάθλιψη και κόψει απότομα το φάρμακο μπορεί να αυτοκτονήσουν. Ξέρω, θα άλλαζε κάτι. Αφού είχε κάνει 2 ορδυναμικούς ελέγχους. Είχε έννοια. Τι νομίζετε? Όχι, λέω αυτό, να το κουβεντιάσω και εγώ, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μάλλον δεν έχει κάποια έννοια. Δηλαδή, τη γυναίκα την βάζει συνέχεια μέσα. Η ουροδυναμική από μόνη της έχει κάποια μικρά ποσοστά να κάνει ουρολίμωξη, ας πούμε. Εντάξει, είναι μια ήπια πνευματική τεχνική. Να μάθεις τι. Θα έπαιρνες τι παραπάνω. Δεν ξέρω. Τι λέτε? Θεωρώ ότι δεν νομίζω θα μας βοηθούσε. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Τι άλλη εξέταση θα μπορούσαμε να κάνει, ίσως? Ναι, ναι, παρακαλώ. Πιθανόν, αν ερμηνεύαμε την ουροδυναμική καλύτερα, να μην είχαμε προβεί σε αυτήν την αντιμετώπιση. Και ένα άλλο που μπορεί να μας καταλογήσουν είναι ότι δεν δώσαμε καθόλου σημασία στο ενδεχόμενο νευρολογικό έλλειμμα. Μάλιστα. Γιατί έρχεται και δένει ιδιαίτερα με την υπολειτουργικότητα του εξωστήρα. Έτσι, μπράβο. Άρα και εκεί πρέπει κάτι να βρούμε. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω τώρα, έτσι. Έχει νευρολογικό έλλειμμα η γυναίκα. Την αφήνεις και κατουργέται? Είναι αντένδειξη? Ερώτηση, είναι αντένδειξη? Την ενημερώνεις και προχωράς. Άρα τα πάντα καταλήγουν στην ενημέρωση. Εκεί είναι ένα σκοτεινό σημείο. Αλλά τη γυναίκα δεν αφήνεις να κατουργηθεί. Πρέπει κάτι να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Έχει μια σημαντική. Η ακράτεια της δεν είναι μικρή ακράτεια και της επηρεάζει πολύ την ποιότητα ζωής της. Δεν είναι ότι δεν την πειράζει, την επηρεάζει. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η περίπτωση δεν είχε. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Το είχε 2-3 χρόνια και δεν το είχε. Έτσι. Πήγε σε ένα ρόλο. Ναι, γιατί αυτό μα ήρθε με το στοιχείο ότι έχει την πολυριζήτητα σαν δεδομένο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ξέρω το ιστορικό κάτι παραπάνω σε αυτό, Δημήτρη. Για αυτή τη γυναίκα νομίζω ότι έχει την πολυριζήτητα. Όλα κρίνονται από αυτό, δεν? Έτσι δεν είναι. Τώρα. Και τι, ναι, θα τη χειρουργήσει είχε τη γυναίκα των δεν ξέρω πόσων ετών με το τέτοιο κτλ. Νομίζω 60. Ότι είναι λίγο τραβημένο. Τι, 69 ήταν, 69. 69. Δεν είχε όμως, δεν είχε κύλι, είχε πολυριζήτη, δεν είναι διαφορετικό. Αν ήταν έτσι. Όχι, εκεί, ναι, έχει εκδήλωση νευροπάθειας περιφερειακής. Ναι, γιατί είχε κινητικά προβλήματα η γυναίκα, έχει αρχίσει να έχει κινητικά προβλήματα. Που επιδείνωνε φυσικά και την ακρατεία της. Τώρα, το υπόλοιπο των ούρων το λαμβάνουμε υπόψη μας. Εκεί θα μας πούνε ότι έχει υπόλοιπο ούρων, τη έκανε και την επέμβαση και έχει μεγαλύτερο υπόλοιπο ούρων. Και εκεί έχουμε και το κενό με το ότι δεν ήταν η ουροδυναμική πολύ καλά. Α, οι από εκεί το σκάσανε. Μη μας ακούτε, φύγετε, διώχθονε. Για να δούμε εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να φύγουμε κι εμείς. Τι λέτε για το υπόλοιπο των ούρων, έχετε καμία ιδέα? Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο μεγάλο το υπόλοιπο των ούρων. Πρώτον, δεν ξέρω αν έχει μπει μέσα, νομίζω υπήρχε κάποια ορομέτρηση, δεν ξέρω αν το πήρε, η οποία έδειχνε ότι είχε υπόλοιπο 30 μετά από μια ορομέτρηση. Υπήρχε και μια διαφάνεια, δεν ξέρω αν δεν το πρόσεξα, ότι είχε 30 ml μετά από μια ορομέτρηση. Δεύτερον, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν η γυναίκα αυτή στα 137. Γιατί δεν είχε ρυκνή κνίστη. Πρέπει να έχει ρυκνή κνίστη για να κάνει αυτή την εικόνα. Και αν έχει ρυκνή κνίστη, θα πάει έτσι η προσαρμοστικότητα. Ακριβώς. Η κοπλάνησα πήγαινε έτσι. Δεν νομίζω ότι είχε, δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι αντένδειξη. Γενικά είναι αντένδειξη το υπόλοιπο των ούρων. Μόνο αν έχεις μεγάλη κυστεοκύλη και η κυστεοκύλη σου κάνει το πρόβλημα και πρέπει να φτιάξεις την κυστεοκύλη. Έτσι δεν είναι? Η ρυκνή κύστη. Αυτό ακριβώς. Αυτή όμως δεν μου δίνει την αίσθηση ότι έχει ρυκνή κύστη. Δεν μπορεί κανείς να συγχαρητήσει ότι η γυναίκα έχει ρυκνή κύστη. Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί, ναι, υπάρξει υπολοιπόμενο. Ακριβώς. Δηλαδή να πει γεγονός ότι ήταν σταθερό το υπολοιπόμενο σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Άλλωστε και οι γυναίκες, δεν ξέρω δηλαδή ποια είναι, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία, αλλά επειδή και εγώ έχω κάνει 4 χρόνια ουροδυναμικά
πολλά την εβδομάδα όλο του Βαγγέλη του Ιεννίδη τότε μαζί. Δεν έχουν καλή αίσθηση. Δηλαδή κάποιες σταματούσαν νωρίτερα την ουσία. Και επίσης η στάση του σώματός τους παίζει ρόλο, ναι. Ειδικά είναι πολύ σημαντική. Ναι. Κάτι θεωρητικά, μια οροδυναμική σε μια κυστεοκύλη πρέπει να γίνει με ανάταξη και χωρίς ανάταξη. Εντάξει, είναι μια τεράστια συζήτηση να την ανοίξουμε τώρα και να την πούμε και είναι πώς κάνεις ανάταξη και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει κανένα τρομακτικό. Δηλαδή, μου λέει ότι είχε ένα υπόλοιπο 250. Εντάξει, θα μου πει είναι σε σχέση με τα 137 που έβγαλα. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι από την γενικότερη εικόνα τη η γυναίκα είχε ανατομική χωρητικότητα τόσο χαμηλή. Εσείς δεν ξέρετε, θεωρείτε ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό ή όχι? Τι νομίζετε? Θέλω τη βοήθειά σας, γιατί αύριο θα έχουμε σφυροκόπημα από τους άλλους. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα 97 ml έστρεξαν ότι είναι ένα σημαντικό υπόλοιμο. Η γυναίκα είχε απώλειες, δεν μπορούσε να γεμίσει η κίστη. Είναι γνωστό ότι στις μεγάλες ακράτειες, για να πεις τι γίνεται, πρέπει να βάλεις ένα μπαλόνι, καθετήρα, να φράξεις τον αφιένα για να δεις τι γίνεται. Έτσι, απλώς θεωρώ ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η αεροδυναμική σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσει κανείς να βρει έστω την πραγματική αεροδυναμική ή στην άρκωση, όταν τη βάλανε μέσα τη γυναίκα, με ενάρκωση να τη γεμίζανε την κίστη και να βλέπανε πόσο χωράει ανατομικά. Έτσι. Άλλωστε, δεν μας λένε και μετά το υπόλοιπο πόσο ήταν. Μας αναφέρουν ένα υπόλοιπο ούρον, χωρίς να μας λένε ποιο είναι αυτό το υπόλοιπο ούρον μετά. Τι είχε, είχε 250 μετά, τι είχε. Άρα, αν είχε 250, το 137, άρα δεν είναι πραγματικό. Άμα είχε χαμηλή compliance και την ενία ανάδοση, πάλι χαμηλή compliance. Ακριβώς. Η γυναίκα είχε. Η γυναίκα είχε καλή compliance. Έτσι. Λοιπόν, να τρέξουμε λιγάκι. Είναι το ιστορικό πολίτη που το είπαμε ήδη, θα μας χτυπήσουν σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι δεν την αφήνει τη γυναίκα να πεθάνει με την ακράτειά της, δηλαδή θα έχει μια ζωή την ακράτεια, δεν θα κάνει τίποτα. Η υπαισθησία της ουρήθρας ταιριάζει με την πολυρυζίτιδα, πιθανώς να είναι από την πολυρυζίτιδα, έτσι δεν είναι? Η νευρολογική φυσική εκτίμηση, αυτό που είπαμε. Ναι, αλλά θα καταλήγαμε ναι, ότι έχει νευρολογικό πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Θα την αφήναμε? Κάτι δεν πρέπει να κάνει. Κάναμε τα ουσιαστικά βήματα της συντηρητικής αντιμετώπισης. Τα ουσιαστικά γίνανε. Μετά, ίσως η ενημέρωση. Εδώ δεν έχουμε πλήρη στοιχεία πόσο ενημερώθηκε. Από ό,τι αφήνεται να διαφανεί, δεν είχε ενημερωθεί πάρα πολύ καλά. Δεν της είπαμε να αλλάξει τρόπο ζωής, να μην πίνει καφέδες και όλα αυτά. Έτσι, είναι αστείο να το κουβεντιάζουμε. Σε μια τέτοια μορφή ακράτειας, αν τολμήσουν να μας πούνε κάτι τέτοιο, θα βάλουμε τα γέλια. Είναι κωμικό. Δηλαδή, να πει σε μια γυναίκα, άμα σου έρθει, να πει κόψει τους καφέδες και θα. Έτσι. Η γυναίκα έκανε επίξεις, τις έβλεπες, ας πούμε, ότι. Έτσι. Η φυσιοθεραπεία. Υπάρχει βιβλιογραφία που λέει ότι όταν είναι 2 στα 5, δεν αποδίδει. Είναι σαν να βάλεις τον παράλληλο. Τώρα να του πεις κούνα το χέρι σου, μα τι να κινήσεις. Πρέπει κάτι να έχεις δύναμη για να μπορέσεις να κινήσεις. Η φαρμακοθεραπεία. Ότι δεν είναι επαρκής τυλοποίηση της δουλοξετίνης. Είπαμε. Ναι, είναι σωστό αυτό. Ότι ίσως να έχει κάτι έτσι. Και αλλιώς η δουλοξετίνη δεν κάνει θαύματα σε αυτή τη μορφή. Παρ' όλα αυτά δόθηκε. Έγινε η προσπάθεια. Ήταν ηλικιωμένη η γυναίκα και εμείς να μην την προκαλέσουμε προβλήματα με τη ζαλάδα, τη δώσαμε σε λίγο μικρότερη δόση. Και αυτή η δόση βοηθάει κάποιος. Εδώ δεν βοηθήθηκε. Η διάρκεια της θεραπείας, μας το είπαν και προηγουμένως. Τη μεν πρώτη φορά το πήρε 3 μήνες, πώς το είπε, ή 6 μήνες την ταριφενακίνη. 5 μήνες, έτσι. Πήρε 5 μήνες ταριφενακίνη. Τι άλλο πια. Και πήρε και 2 μήνες τον τεροδίνη. Δηλαδή 7 μήνες ήταν σε αντιχολιαργικό. Άλλα αντιχονιαρικά θα δίναμε. Θεωρητικά θα μπορούσε να δώσει. Δηλαδή, βιβλιογραφικά αναφέρει ότι μπορεί να δώσει μέχρι και 3 να δοκιμάσει. Πρακτικά δεν δίνεται. Εντάξει. Σε κάποιες χώρες δίνουν και πιο πολύ παίζουν παιχνίδι για να καθυστερούν τον άρρωστο, να του δίνουν ελπίδα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και τα χειρονικά έχουν τις παρενέργειές τους. Δεν μπορεί να φορτώνει τον ασθενή παρενέργειες με μια θεραπεία που βλέπει ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Τώρα, η αξιολόγηση των προγνωστικών παναργών, ο τύπος της ακράτειας, οι παράγοντες κινδύνου, ναι, τα είπαμε. Η χειρουργική επέμβαση τώρα που έχουν. Εδώ είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη χειρουργική επέμβαση. Έτσι, ότι γενικά, αν η ταινία είχε μπει κοντά στον αφιένα, θεωρητικά ήταν μια σωστή παρέμβαση. Είναι και το μεσημέρι που ρωτήθηκε. Σε γενικές γραμμές, είπαμε ότι το Valsalva Leak Point Pressure και όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει φανεί ότι συσχετίζονται καλά ούτε με αποτελέσματα ούτε με τίποτα. Δεν έχει βγει καμιά μελέτη έτσι που να δείχνει
Το ίδιο με μια άλλη. Βγαίνουν διάφορα αποτελέσματα. Τόσο μόνο που καταλήγουν όλοι είναι, υπάρχει ένα κονσένσους ότι αν έχεις μια τελείως σταθερή ουρήθρα, δηλαδή η οποία βλέπεις δεν κουνιέται καθόλου, εκεί γενικά είναι καλύτερο να πάει να βάλεις το κλασικό σλίνγκ στο επίπεδο του αφιένα. Γιατί για να λειτουργήσουν τα άλλα σλίνγκ θέλεις αυτή την κίνηση και καθώς γίνεται η κίνηση να βρει την κόντρα. Αλλιώς πρέπει να πας εσύ στο σημείο και να το σηκώσεις. Και το άλλο στοιχείο είναι αυτό που είπαμε, ότι αυτά τα σλίνγκ στον αφιένα, επειδή κλείνουν τον αφιένα, δεν περνάνε ούρα στην οπίστια ουρήθρα και βλέπεις θεραπεία στην μεικτή ακράτεια. Αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο. Δεν ξέρουμε βέβαια πού μπήκε. Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο την έβαλε την ταινία. Μπορείς και την ταινία ελεύθερη τάση να την προωθήσεις πίσω και να την χρησιμοποιήσεις σαν κλασικό link. Πολλές φορές όταν κάνουμε τα κλασικά link, άμα θες να κερδίσεις χρόνο, αντί να χρησιμοποιήσεις την ορθό κοιλιακό, βάζεις μια ταινία. Έτσι. Ή υπερβιλέσει οτιδήποτε. Δεν είναι λάθος. Έτσι, κερδίζεις χρόνο ή μπορεί να είναι δεύτερη ή τρίτη φορά, να μην έχεις πια ορθοκοιλιακό. Να έχεις πάρει παντού, να έχεις πάρει το μυρό και να μην έχεις έτσι, στοιχεία. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι, οι άλλες επεμβάσεις, η BERTS, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σύσταση για αυτή τη μορφή ακράτειας. Τώρα, στην υπεράσπισή μας, εντάχει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε. Και θα ήθελα εδώ και με κάποιον μετά ποιος θα βρεθεί αύριο να μπορέσει να κάνουμε την υπεράσπιση. Υπάρχει κάποιος εθελοντής? Πολύ. Ε? Κάποιος που του αρέσει η ιεροδυναμική, έλα βλέπω κάποιον εφού. Συγγνώμη. Η ερώτηση είναι ποιος δεν θέλει να το παρουσιάσει. Χέρια. Δύο. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ελπίζω να το σηκώσουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν. Άρα έχεις άλλους τόσους που θέλουν. Ποιος θέλει? Οι υπόλοιποι που δεν σηκώσαν τα χέρια. Όχι, είναι δύο-τρεις που απλώς θα τις περάσω και ίσως μετά μπορούμε να τις δουλέψουμε μαζί με αυτόν για να μην σας καθυστερούμε όλους. Μπορούμε με αυτόν που θα το παρουσιάσει να μείνουμε λίγο και να ίσως να. Δεν βαθμολογείται. Δηλαδή τίποτα, απλώς θα κάνουμε και δεν σημαίνει ότι πρέπει να νικήσουμε ή να χάσουμε. Εντάξει, τώρα πιο πολύ γίνεται για να μάθουμε κάποια πράγματα και να δούμε πόσο θολά είναι τα πράγματα στην ιατρική. Ας σηκώσει κάποιος που θέλει. Έλα. Αυτό και ο δάσκης. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε... Θα πάρεις κάποιον. Εντάξει. Δεν πρέπει να τους κλέψουμε. Τρία φορά θα είδες. Ναι, μπράβο. Οπότε...